Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το 1453 και την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, το επόμενο θλιβερό ορόσημο του ελληνισμού ήταν το 1922. Τότε που εκδιώχθησαν οι ορθόδοξοι πληθυσμοί από την περιοχή των φιλοσόφων της Ιωνίας. Και το ερώτημα σήμερα είναι εάν και κατά πόσον μπορεί μία καταστροφή να αποτελέσει το έναυσμα μιας αναγεννήσεως. Η Δελφή, ο Γας, ο Φθαλμός, είναι ένα διεθνές τοπόσιμο συλλογικής μνήμης και αναστοχασμού. Οπότε σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία με εκλεκτούς ιστορικούς, επαΐοντες της εποχής εκείνης, για την εποχή εκείνη, να προσπαθήσουμε να ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν θερμά το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για αυτήν την ευκαιρία και προσωπικώς τον ιδρυτή του Φόρουμ, τον κύριο Σιμεών Τσομόκο. Θέλω να σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς ιστορικούς μας. Οι άρενες θα μου επιτρέψουν να ξεκινήσω από τις κυρίες και μάλιστα κατά αλφαβητική σειρά. Είναι η κυρία Έφη Γαζή, καθηγήτρια νεότερης ιστορίας στο τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλώς ήλθατε, κυρία καθηγήτρια. Ευχαριστώ. Είναι κοντά μας επίσης η κυρία Κωνσταντίνα Μπότσιου, καθηγήτρια πολιτικής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλώς ήλθατε, κυρία καθηγήτρια. Κοντά μας είναι επίσης ο κύριος Κώστας Κωστής, καθηγητής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι και σύμβουλος διοικήσεως της Αλφα-Μπανκ. Καλώς ήλθατε, κύριε καθηγητά. Κοντά μας επίσης είναι και ο κύριος Σωτήριος Ριζάς, διευθυντής ερευνών του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Καλώς ήλθατε, κύριε Διευθυντά. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο σε αυτόν ο οποίος συνέλαβε την ιδέα για αυτήν την, θέλω να πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πάντως ιστορική διαφώτιση, στον κύριο Κώστα Κωστή. Κύριε καθηγητά, η μικρασιατική καταστροφή και η διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε πριν απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Delphi Economic Forum και το Σιμεών Τσομόκο, όχι για την πρόσκληση, γιατί μας παρότρινε να φτιάξουμε αυτό το πάνελ. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βίκη Φλέσο που ανέλαβε το επικίνδυνο καθήκον να μας συντονίσει. Χαρά και τιμή. Δεν ανήκω σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ωστόσο, στιγμές αισθάνομαι ότι οι ομοιότητες ανάμεσα στις εποχές του Μεσοπολέμου και τη σημερινή είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακές. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το αποτέλεσμα κάποιων εντυπώσεων, αλλά από ένα κοινό παρανομαστή που επιδράσει στις εξελίξεις και των δύο περιόδων. Αυτό που θα ισχυριστώ στη συνέχεια είναι ότι η πορεία του Μεσοπολέμου δείχνει από παλιές απόψεις να είναι παράλληλη με την περίοδο που ξεκίνησε με την κρίση των subprimes το 2007 και η οποία εξακολουθεί να εκτυλίσσεται μπροστά μας χωρίς να είμαστε σε θέση φυσικά να προβλέψουμε και την κατάληξη. Το κοινό σημείο που χαρακτηρίζει και τις δύο περιόδους και νομίζω ότι αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονούμε όταν μιλάμε για το Μεσοπόλεμο ή ακόμα και σήμερα είναι ότι αποτελούν δύο φάσεις από παγκοσμιοποίησης. Ακούμε συχνά ότι με τον πόλεμο στην Ουκρανία ξεκίνησε, συγκρατείται η παγκοσμιοποίηση. Όχι, ήδη υπάρχει μια τεράστια φιλολογία διεθνής, η οποία μελετά την αποπαγκοσμιοποίηση, όπως ξεκίνησε τη μεγάλη παγκόσμια κρίση του 2007-2008 και εξακολουθεί στη συνέχεια. Νομίζω ότι θα δώσω κάποιες περισσότερες διευκρινήσεις στη συνέχεια της ομιλίας μου. Αυτή η φάση της αποπαγκοσμιοποίησης εκδηλώνεται, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, σε όλους τους τομείς που μπορούμε να δούμε, να εξετάσουμε, την επιστητού. Δηλαδή και στο οικονομικό και στο πολιτικό και στον κοινωνικό τομέα αλλά και στο στρατιωτικό τομέα. Και φυσικά επηρέασε και επηρεάζει ανάμεσα σε άλλα και τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους. Και στις δύο περιπτώσεις ασφαλώς έχουμε μια μείωση των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων. Ένα περιορισμό των δικτύων, των οικονομικών δικτύων όπως συνήθως λέμε, που είναι ενεργά.
Επίσης όμως, και επίσης ας το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, έχουμε και περιορισμό της επιρροής της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αυξημένη κοινωνική ανισότητα, με ό,τι και αν συνεπάγεται κάτι τέτοιο, και συνεπάγεται πάρα πολλά. Και τέλος έχουμε μια αύξηση στη χρήση της βίας, είτε το εξετάσουμε σε μικρή κλίμακα είτε σε μεγάλη κλίμακα, μετά από μια πολλά υποσχόμενη περίοδο ευημερίας και ειρήνης. Βασικό χαρακτηριστικό και των δύο αυτών φάσεων, βασικό πλαίσιο, αν θέλετε, εντός του οποίου θα πρέπει να επιδιώξουμε να κατανοήσουμε τις επιμέρους αλλαγές, δεν μπορεί φυσικά να είναι άλλο από ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα, στο οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί μια δύναμη ως ηγέτιδα. Ως εκ τούτου, το σύστημα παραμένει εξαιρετικά σταθές και απρόβλεπτο ως προς τις αντιδράσεις των μεγάλων παικτών, αλλά και από τη θέση που θα καταλάβουν μικρότεροι ιδρώντες, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα. Ασφαλώς η θέση των κρατών στο σύστημα αυτό έχει αλλάξει με τα χρόνια, δηλαδή δεν είναι ίδια στο Μεσοπόλεμο και δεν είναι ίδια σήμερα. Τα κράτη αναπτύσσονται και αναβαθμίζονται ή σε άλλες περιπτώσεις βλέπουν τη θέση τους στο διεθνές σύστημα να υποβαθμίζεται, καθώς αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις και να φανούν ανταγωνιστικά διεθνώς. Νομίζω ότι η Ελλάδα και στο Μεσοπόλεμο αλλά και σήμερα, για διαφορετικούς λόγους, ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Οι μεταβολές αυτές είναι πολύ πιο αισθητές σε ένα σύστημα πολυπολικό όπως εκείνο του Μεσοπολέμου ή το σημερινό. Και το μπορούμε να το διαπιστώσουμε στη σημερινή δυναμική της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά αν πάμε στο Μεσοπόλεμο, στη δυναμική της Σερβίας πάλι σε σχέση με την Ελλάδα. Θα θυμίσω ότι στο Μεσοπόλεμο η Σερβία είναι μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Η Ελλάδα έχει χάσει μετά τη Μικρασιατική καταστροφή πάρα πολλούς πόντους στην ιεραρχία των κρατών. Η άποψη που έχω διατυπώσει εδώ και 10 χρόνια περίπου και που εξακολουθώ να υποστηρίζω είναι ότι το σύγχρονο ελληνικό κράτος, το ελληνικό κράτος που όπως το γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Για την ακρίβεια πρέπει να πω από το 1922 και μετά, από το ελληνικού Μεσοπολέμου με διαφορετικά λόγια. Οι αλλαγές αυτές φυσικά οφείλονται στις πιέσεις που δέχεται από το διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα και που μόλις σε πολύ γενικές γραμμές παρουσίασε. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να τις δούμε αναλυτικότερες συνέχεια. Θα μπορούσε δε κανείς να εξειδικεύσει και να υποστηρίξει ότι το ελληνικό κράτος διαμορφώνεται κάτω από την πίεση μιας καταστροφής και της αγωνιώδους προσπάθειας των πολιτικών ελίτ της χώρας να αναβαθμίσουν την ελληνική παρουσία στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Μια σειρά από επιμέρους στοιχεία θα μου επιτρέψουν συνέχεια να στηρίξω τον ισχυρισμό μου. Πρώτα απ' όλα, και αυτό είναι στο γεγονός που πολύ φυσιολογικά χτυπάει στο μάτι αμέσως και σε οποιονδήποτε θελήσει να μελετήσει την περίοδο αυτή, από άψη μεγέθους εδαφικού ή πληθυσμιακού, η Ελλάδα του 22-23 μοιάζει πολύ περισσότερο με τη σημερινή Ελλάδα παρά με την Ελλάδα πρώτων Βαλκανικών πολέμων. Στα χρόνια αυτά ακριβώς η χώρα μας αποκτά τη σημερινή φυσιογνωμία της. Οι αλλαγές που θα ακολουθήσουν, όπως παραδείγματος χάρη η προσάρτηση των δεκανήσων, δεν είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά αυτή την διαπίστωση. Την ίδια στιγμή με την ανταλλαγή των πληθυσμών, το ελληνικό κράτος αποκτά μια σταθερή φυσιογνωμία στον τομέα των μειονοτήτων. Κάτι το οποίο δεν υφίσταται ως πρόβλημα πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους. Σε γενικές γραμμές διαμορφώνεται μία εθνοτική σύνθεση στα χρόνια αυτά και με βάση αυτή την εθνοτική σύνθεση η Ελλάδα θα πορευθεί στη συνέχεια. Οι μόνες μείζονος σημασίας αλλαγές που θα ακολουθήσουν θα αφορούν τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και τους Τσάμιδες της Θεσπρωτείας που για διαφορετικούς λόγους ο κάθε πληθυσμός πάβουν να υφίστανται με τα πολεμικά. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι λόγοι, τους πολύ λιγότερο εμφανείς, που θα μπορούσε να ισχυριστεί, με βάση τους οποίους θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η διαμόρφωση του ελληνικού κράτους περνάει με το Μεσοπόλεμο σε μία άλλη φάση. Πρώτα και κύρια, η στόχευση του ελληνικού κράτους προς την εδαφική επέκταση εγκαταλείπεται. Προς όφελος μιας συστηματικής αξιοποίησης των εγχώριων πόρων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με σκοπό την οικονομική ευημερία της. Η μετάβαση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και η σημασία της καθοριστική για να κατανοήσουμε, αν θέλουμε να κατανοήσουμε,
τη διαδικασία σχηματισμού του κράτους τα χρόνια αυτά. Αποκτά δε ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν εξετάσουμε την μετά το 1932 περίοδο, οπότε η Ελλάδα στρέφεται αναγκαστικά σε ένα καθεστώς αυτάρκειας που την υποχρεώνει να αναζητήσει τρόπους άντλησης πόρων από τις χώριες πηγές αποκλειστικά και με τρόπους οι οποίοι μέχρι τότε ήταν πρωτόγνωροι για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτή ωστόσο είναι η ανάγνωση των αλλαγών σε πρώτο επίπεδο. Εκείνο που νομίζω ότι είναι ιδιαίτερως σημαντικό για να κατανοήσουμε τις αλλαγές που έρχονται είναι η προσπάθεια του ελληνικού κράτους να διεισδύσει στο χώρο και την κοινωνία προκειμένου να επιβάλλει τις πολιτικές του. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μέχρι το 1912 το ελληνικό κράτος πολύ περιθωριακά επιδιώκει να ελέγξει τους πληθυσμούς διεισδύοντας στο χώρο. Το φαινόμενο αυτό είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά σε πολύ μεγάλο βαθμό μόνο από το 1922-23 και μετά. Αλλά και οι πολιτικές τις οποίες υιοθετεί επίσης κατευθύνονται στη μεγάλη μάζα του πληθυσμού και πολύ λιγότερο σε επιφανειακές προς τις ελίτ, αν θέλετε, της χώρας. Παραδείγματα. Η αγροτική μεταρρύθμιση και η αποκατάσταση των προσφύγων διαμορφώνουν το πλαίσιο και από το σημείο αυτό και πέρα οι πολιτικές του κράτους επιδιώκουν με κάθε τρόπο την ενίσχυση των πληθυσμών έτσι ώστε οι ριζοσπαστικές, πρόκειται για επαναστατικές πραγματικά αλλαγές, να αποβούν ευνοϊκές για την οικονομία. Αλλά και για τη χώρα γενικότερα. Θα δώσω κάποια παραδείγματα. Η ίδρυση, για παράδειγμα, της Αγροτικής Τράπεζας το 1930 αποτελεί ίσως τον κορυφαίο μηχανισμό για το σκοπό αυτό και παράλληλα θα μπορούσε κάποιος να επισημάνει μια σειρά άλλων αυτόνομων οργανισμών που όχι μόνο παρεμβαίνουν προκειμένου να στηρίξουν με τον Α ή Β τρόπο τους αγροτικούς πληθυσμούς στην καλλιέργεια συγκεκριμένων προϊόντων, μπαμπάκι, καπνός κλπ., αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις παρεμβαίνουν στην αγορά για να κρατήσουν τις τιμές. Είναι η πρώτη φορά που το ελληνικό κράτος από το 1927 και μετά επιδιώκει να ρυθμίσει τις τιμές θεμελιωδών προϊόντων και κυρίως του σιταριού. Η πολιτική αυτή ιδέα αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντική στα χρόνια της κρίσης του 1929. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και ο πολλαπλασιασμός παραδείγματος χάρη των συνεταιρισμών που παίζουν το ρόλο του θεμελιώδους εργαλείου για την άσκηση των κρατικών πολιτικών. Θα επεσήμανα ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε τι σημαίνουν οι συνεταιρισμοί ή τι σημαίνει η Αγροτική Τράπεζα με το 1980. Αλλά μέχρι το 1980 είναι αδιανόητο να φανταστούμε την Ελλάδα, να φανταστούμε την ευμερία που γνωρίζει η Ελλάδα αν αγνοήσουμε την Αγροτική Τράπεζα, αν αγνοήσουμε τους συνεταιρισμούς. Είναι θεμελιώδη εργαλεία του κράτους. Εάν η κρατική παρέμβαση μέσω της ενίσχυσης λεγόμενης ισχύως υποδομής, infrastructure power είναι ο όρος του κράτους, γίνεται όλο και σημαντικότερη στα μεσοπολεμικά χρόνια, η σημασία της θα φανεί και στα μεγάλα έργα που θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί βιώσιμος χώρος για τους πληθυσμούς, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για να ελεγχθεί ένα φαινόμενο που για πρώτη φορά τότε του δίνουν ιδιαίτερη σημασία, η νοσηρότητα και η εθνισμότητα που οφειλόταν στην ελληνοσία. Κατά τον ίδιο τρόπο, όμως, μια σειρά από έργα οδοποιίας ή επικοινωνιακά, όπως τηλεφωνίας και τηλεγραφίας, κατά κύριο λόγο, θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας σε όλη τη χώρα. Θα επιτρέψουν τη διείσδυση του κράτους ακόμη και σε απόμερες περιοχές, επιτρέποντας τρόπους ελέγχου των πληθυσμών που ήσαν αδιανόητοι μέχρι τότε. Αν όμως η κρατική μηχανή αποκτά τη δυνατότητα να ελέγχει πολύ πιο αποτελεσματικά τους πληθυσμούς, και αυτό μάλιστα θα φανεί από την καθολική εξάρθρωση της ληστείας μετά το 1928, ένα στοιχείο που δεν πρέπει να αγνοούμε όταν κάνουμε λόγο για το σχηματισμό του κράτους, την ίδια στιγμή τα σοκ που υφίσταται ο πληθυσμός της χώρας είναι τέτοια που δεν μπορούν να μην έχουν συνέπειες για τη διακυβέρνησή της. Εισοδηματικά, για παράδειγμα, οι πληθυσμοί της Ελλάδας γνωρίζουν εξαιρετικά μεγάλη πίεση, όπως μπορούμε αξιόπιστα να τεκμηριώσουμε από την εξέλιξη του ακαθαρίστου μέσου εγχώριου προϊόντος κατά κεφαλή και σταθερές τιμές, δεν έχει σημασία το τεχνικό κομμάτι. Η Ελλάδα, και αυτό επίσης θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, θα ξαναφτάσει στο επίπεδο, το εισοδηματικό επίπεδο του 1910 μόνο το 1936. Την ίδια στιγμή, ο υψηλός πληθωρισμός και οι ελλείψεις της πολεμικής και της αμέσως μεταπολεμικής περίοδου επιδρούν στο επίπεδο ζωής των μισθωτών αλλά και των μεσαίων στρωμάτων γενικότερα.
Η εικόνα του φτωχού δημόσιου ιδιωτικού υπαλλήλου, όπως την έχουμε δει και στις ελληνικές ταινίες, είναι χαρακτηριστική της μεσοπολεμικής περίοδου. Και φυσικά οι ανατρεπτικοί μετασχηματισμοί της υπαίθρου οδηγούν στη διαμόρφωση μιας εξαθλιωμένης αγροτιάς που θα παραμείνει για πολλές δεκαετίες εξαρτημένη για την επιβίωσή της από τις κρατικές πολιτικές. Επομένως, αν σε θεσμικό επίπεδο μπορούμε να κάνουμε λόγο για τη διαμόρφωση ενός πλωσίου που θα ενισχύσει τη δημοκρατική δυναμική, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της εξίσωσης των κλήρων με την αγροτική μεταρρύθμιση και την αποκατάσταση των προσφύγων, σε επίπεδο κοινωνικών ανακατατάξεων δημιουργείται μια αντίστροφη δυναμική που θα θέσει την Ελλάδα σε μια ενδιάμεση κατάσταση πολιτικά ανάμεσα στα αυταρχικά καθεστώτα που ενισχύονται στην Ευρώπη σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και στα φιλελεύθερα κοινοβουλευτικά που θα περιοριστούν πάρα πολύ μέχρι τα τέλη του Μεσοπολέμου. Οι διαρκείς ταλαντεύσεις που παρατηρούνται στην Ελλάδα ανάμεσα σε πραξικοπήματα και κοινοβουλευτική λειτουργία μας υποδεικνύει αυτό ακριβώς το φαινόμενο. Και στην Ελλάδα, βέβαια, το βάρος τελικά θα κλείνει προς τον αυταρχισμό με την επικράτηση δικτατορίας 4 Αυγούστου. Η ίδια κοινωνική και οικονομική αστάθεια, αλλά και η εμπειρία της μακρόχρονης πολεμικής περίοδου, οθούν την Ελλάδα στην ένταξή της στο γενικότερο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού εμφυλίου πολέμου, που στην ελληνική περίπτωση ξεκινάει με την αντίθεση βενιζουελικών και αντιβενιζουελικών. Θα διαφοροποιηθεί δε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα διαρκέσει μέχρι το 1989. Πρόκειται για ένα συστατικό στοιχείο διαμόρφωσης του ελληνικού κράτους. Ο όρος Ευρωπαϊκός Εμφύλιος Πόλεμος είναι ένας ευρωπαϊκός όρος, χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Αρχικά τον χρησιμοποιούσαν για την αντίθεση ανάμεσα στο φασισμό και στον κομμουνισμό. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα περιθώρια να τον υιοθετήσουμε και για φαινόμενα τα οποία ξεπερνούν τις δύο αυτές πολιτικές ιδεολογίες. Σε ποσοτικούς τώρα όρους, το μέγεθος του ελληνικού κράτους δεν μεγαλώνει. Εξακολουθεί να κυμαίνεται στους διεθνείς μέσους όρους. Ωστόσο, οι δραστηριότητές του δείχνουν να πολλαπλασιάζονται. Ανέφερα ήδη την παρεμβατικότητα στην οικονομία, που αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της περίοδου, ή την υιοθέτηση κάποιων κοινωνικών πρακτικών ένα δεύτερο. Σας θυμίζω ότι το ΙΚΑ ιδρύεται επί Ιωάννη Μεταξά. Θα μείνω ωστόσο σε μία πλευρά που αποτελεί ίσως την πιο ενδεικτική στην προσπάθεια του κράτους να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Έτσι, παρατηρούμε για πρώτη φορά μία μαζική επέκταση της εκπαίδευσης σε όλη την έκταση του κράτους. Με μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, αλλά και με την αξιοποίηση δανειακών πόρων για το χτίσιμο σχολικών κτηρίων, κτηρίων που ακόμα και σήμερα μπορούμε να τα δούμε, να τα συναντήσουμε σε πάρα πολλές πόλεις της υπαίθρου. Τις επαρχιακές πόλεις, ήταν πιο σωστά να πω. Ο στόχος δεν είναι άλλος από την αφομοίωση των πληθυσμών της υπαίθρου, κατά κύριο λόγο, αλλά και την ενσωμάτωση των προσφυγικών πληθυσμών, πολλοί από τους οποίους δεν μιλούσαν καν ελληνικά. Τέλος, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να υπενθυμίσω ότι ακριβώς τα χρόνια αυτά διαμορφώνεται και μία αντίληψη για τις κρατικές οικονομικές πολιτικές εντελώς καινοτόμα σε σχέση με τη μέχρι τότε περίοδο. Η Ελλάδα οφείλει να στραφεί προς την αξιοποίηση των εγχωρίων πόρων της, γιατί αυτό ήταν ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η οικονομική ανεξαρτησία της, αλλά και η ευμερία των πληθυσμών της. Αν σήμερα ακούμε για την ενεργειακή αυτάρκεια, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ετέθη για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και συζητήθηκε εκτεταμένα σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Οι ίδιες ακριβώς πολιτικές θα ακολουθηθούν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα μπορούσα να πολλαπλασιάσω όλα τα παραδείγματα που υποδεικνύουν πως το ελληνικό κράτος στρέφεται προς μια εντελώς διαφορετική λογική, αλλά και πρακτική αμέσως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Πρόκειται για μία περίοδο που επηρεάζεται άμεσα από τη φάση της αποπαγκοσμιοποίησης, στην οποία είχε περιέλθει ο κόσμος μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η οποία επιχωρώνει τη χώρα να αναπροσανατολίσει τις πολιτικές και τους στόχους της προκειμένου να βελτιώσει τη θέση της στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασιών αλλά και στη διεθνή ιεραρχία των κρατών, που είχε υποβαθμιστεί σημαντικά εξαιτίας της καταστροφής. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος θα διακόψει αυτή την πορεία για να ξεκινήσει από την αρχή η ίδια προσπάθεια μετά το τέλος του. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κύριε καθηγητά, ένα ευχαριστήριο χειροκρότημα. Είμαστε καλά.
Στη συνέχεια να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μπότσιου, η οποία θα πραγματευτεί το θέμα «Η επιρροή της μικρασιατικής καταστροφής στην ελληνική εξωτερική πολιτική του Μεσοπολέμου». Ελάτε, κυρία καθηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φλέσσα. Ευχαριστώ πολύ που μας συντονίζετε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κωστή που οργάνωσε το πάνελ αυτό και βεβαίως το Οικονομικό Φόρουμ των Αδελφών και τον ιδρυτή του, κύριο Σιμεών Τσομόκο, που είχε την ιδέα να μας παροτρύνει να διοργανώσουμε αυτό το πάνελ με τους εκλεκτούς συναδέλφους. Όπως είπατε, θα φύγω λίγο από την γενική προσέγγιση και την κοινωνική και οικονομική ιστορία για την οποία μας έδωσε ένα πανόραμα ο κύριος Κωστής και θα εστιάσω πιο πολύ σε ένα ειδικότερο θέμα που είναι η ελληνική εξωτερική πολιτική και το πώς επηρεάστηκε από τη μικρασιατική καταστροφή. Θα αναφερθώ σε ορισμένα σημεία για αυτή τη λειτουργία του κράτους που διαμορφώνει το κράτος και το κράτος τη διαμορφώνει επίσης. Έχω ξεχωρίσει 10 σημεία γι' αυτό. Θα αναφερθώ σύντομα σε καθένα από αυτά. Πρώτα απ' όλα, η μικρασιατική καταστροφή τερμάτισε τη μεγάλη ιδέα. Η καθιερωμένη έκφραση είναι «ενταφίασε τη μεγάλη ιδέα». Δηλαδή, τελείωσε ένα δόγμα του έθνους που ζούσε εντός και εκτός κράτους και διήρκεσε περίπου έναν αιώνα, όταν πια το έθνος στην πλειονότητά του περιορίστηκε μέσα στα στενά όρια του ελλαδικού κράτους. Η Ελλάδα μεταμορφώθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από ένα αναθεωρητικό κράτος, γιατί κάθε ελληνική ιδέα είναι αναθεωρητική, σε αντιαναθεωρητικό κράτος. Αυτό σημαίνει ότι δεν δεχόταν πλέον πως θα επιδίωκε τον πόλεμο για να αλλάξει το status quo. Αποδέχθηκε το status quo, όπως και τις συνθήκες που το διαμόρφωσαν, εν προκειμένου τη συνθήκη της Λοζάνης, που τελείωσε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και η οποία έδωσε στην σύγχρονη Τουρκία ορισμένα από τα στρατηγικά εδάφη που είχε χάσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν ιτήθηκε και διαλύθηκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η στροφή της Ελλάδας στον αναθεωρητισμό, στον αντιαναθεωρητισμό εναρμόνισε την ελληνική εξωτερική πολιτική με εκείνη των μεγάλων δυνάμεων που δέσποσαν στον νέο διεθνή οργανισμό, την Κοινωνία των Εθνών. Και βέβαια, μέσα σε αυτόν τον οργανισμό παρέμεινα η Βρετανία η κυρίαρχη ξένη επιρροή μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε σιγά σιγά και ιδιαίτερα στον εμφύλιο άρχισε να αντικαθίσταται μέχρι που την αντικατέστησε η Αμερικανική επιρροή. Ωστόσο, παρά τη θεσμική εξισορρόπηση μικρών και μεγάλων κρατών στον διεθνή οργανισμό, κάτι το οποίο ήθελε να εξαρχίσει οι Αμερικανοί πριν την αναπάντεχη επιστροφή των ΗΠΑ στον απομονωτισμό, η Ελλάδα βίωσε πολύ νωρίς την ανισότητα σε βάρος των αδυνάμων και η ίδια ανήκε μάλλον στους αδύναμους εκείνη την εποχή. Πλήρωσε επομένως βαριές αποζημιώσεις για τις προσπάθειες παρεκκλήσεων από τον κανόνα του αντιαναθεωρητισμού, όπως συνέβη με το λεγόμενο επεισόδιο της Κέρκυρας το 1923, την παρολίγων σύγκρουση με την Ιταλία, τη σύγκρουση ουσιαστικά με την Ιταλία, και δύο χρόνια αργότερα, το 1925, επί του βενιζελικού στρατηγού και δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, υπήρξε πάλι ένα επεισόδιο, όπως ονομάστηκε με την Βουλγαρία, το επεισόδιο του Πετριτσίου, για το οποίο επίσης η Ελλάδα κλήθηκε να πληρώσει πολύ βαριές αποζημιώσεις, παρά το γεγονός ότι ακόμα παραμένει μετέωρο ποιος προκάλεσε ποιον. Δεν είχε μεγάλη σημασία για την Κοινωνία των Εθνών αν η Ελλάδα ήταν αντιαναθεωρητική και η Βουλγαρία και η Ιταλία ήταν αναθεωρητικές δυνάμεις. Εκείνο που ενδιέφερε τον διεθνή οργανισμό ήταν να στείλει το μήνυμα στον συνήθι ύποπτο που ήταν η Ελλάδα, γιατί θεωρούταν ότι προκαλούσε πολέμους για την αλυτρωτική της ιδέα, ότι τελείωσε πια η προσπάθεια η αλυτρωτική και η διεθνής ειρήνη, όπως επιπόλαια πίστευαν, ήταν διασφαλισμένη και διαρκής, άρα δεν θα δέχονταν την Ελλάδα να την διαταράξει. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, πρέπει να θυμίσουμε ότι η Ιταλία, όταν εισέβαλε στην Αβυσσινία, έμεινε ουσιαστικά ατιμόρητη 10 χρόνια αργότερα, το 1935. Η αντιαναθεωρητική πολιτική της Ελλάδας μας πηγαίνει κατευθείαν στο δεύτερο επίπεδο, στη δεύτερη επίπτωση από τη μικρασιατική καταστροφή, που είναι η διεθνής υποβάθμιση της χώρας. Μετά το 1922 πλάνονταν στην Ευρώπη το ερώτημα αν η Ελλάδα ήταν βιώσιμη και επομένως αν ήταν και αξιόπιστη σύμμαχος. Ως δείγματα αδυναμίας είχαν εκλειφθεί οι παναχωρήσεις της και οι παραχωρήσεις της προς τη Βουλγαρία και προς τη Γιουγκοσλαβία τη διετία 1924-1926. Οπότε η Ελλάδα αναγνώρισε αρχικά με το περίφημο πρωτόκολλο Political Fof την ύπαρξη βουλγαρικής μειονότητας στην Ελλάδα, μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, με βουλγαρική ταυτότητα. Και για να διορθωθεί αυτό, ένα λάθος με ένα άλλο λάθος, λίγο αργότερα πάλι ο δικτάτορας Πάγκαλος, επί δικτάτορα Πάγκαλου,
δόθηκε το πράσινο φως στην Ελλάδα να αναγνωρίσει την ύπαρξη σλάβο-μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα και επίσης να παραχωρήσει πολλές δυνατότητες στην Σερβία, στη μεγάλη πια Σερβία, το βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων που αργότερα έγινε η Ιουγκοσλαβία, να χρησιμοποιείται στη δρομική γραμμή Γευγελή Θεσσαλονίκης για τη μεταφορά ακόμα και πολεμικού υλικού. Βεβαίως αυτές οι συμφωνίες αργότερα ακυρώθηκαν από τις ενέργειες του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου ως Υπουργού Εξωτερικών, αλλά άφησαν μία δυναμία να πλάνεται στον αέρα, την οποία προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν αργότερα και τα Βαλκανικά κράτη και ορισμένα αναθεωρητικά κράτη μεγαλύτερα όπως ήταν η Ιταλία. Τότε έγινε κοινή συνήθεια στους Έλληνες, αυτό που ανέφερε πάρα πολύ ωραίο ο κ. Κωστής, ότι δεν φτάνει να είναι μια χώρα ισχυρή στους πολέμους που διαρκούν λίγο, χρειάζεται να είναι ισχυρή και στην ειρήνη, που τότε τουλάχιστον πίστευαν ότι θα διαρκέσει περισσότερο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει διαρκέσει περισσότερο. Εκείνη η ειρήνη ήταν τελικά σαθρή. Άρα, ανασυγκρότηση, οικονομική ανάπτυξη, εξυγχρονισμός της παραμελημένης δημόσιας διοίκησης, όπως είναι η εκπαίδευση, πέραν των σωμάτων ασφαλείας βεβαίως, ποτέ δεν έπαψαν να είναι αρκετά φροντισμένα στην Ελλάδα, γιατί ήταν πάντοτε με το όπλο παραπόδα. Με εξαίρεση την αναθεωρητική δικτατορία Πάγκαλου, τη δεκαετία 1923-1935, οι αμυντικές δαπάνες μειώθηκαν δραματικά προκειμένου να απελευθερώσουν πόρους για τα έργα της ειρήνης και ανήλθαν αθρηστικά μόνο σε 3 δισεκατομμύρια δραχμές περίπου. Αυτή είναι η τρίτη επίπτωση της μικρασιατικής καταστροφής. Η στροφή προς τα μέσα, η εσωστρέφεια, που ήταν και μια ανάγκη προκειμένου η Ελλάδα να φροντίσει τα του οίκου της μετά από μια τέτοια καταστροφή και μετά από πολεμικές περιπέτειες πολλών δεκαετιών. Είχε να αντιμετωπίσει ένα κολοσιαίο οικονομικό και δημοσιονομικό πρόβλημα που είχε προκύψει από τη διόγκωση των χρεών της, από την νομισματική υποτίμηση, από την διατάραξη της παραγωγής και ταυτόχρονα βέβαια είχε να αντιμετωπίσει το κολοσιαίο πρόβλημα της προσφυγικής αποκατάστασης. Τι θα γινόταν δηλαδή με τους ανθρώπους που ήρθαν κακήν κακό στην Ελλάδα, περίπου 1 εκατομμύριο. Εξαθλειωμένοι, με πάρα πολλές αρρώστιες, πάρα πολλοί πέθαναν, ξέρουμε, όταν ήταν το ταξίδι να έρθουν στην Ελλάδα και μετά, και οι οποίοι έπρεπε να ριζώσουν στη νέα πατρίδα, ακόμα και αν πολλοί πίστευαν και τους οθούσαν να το πιστεύουν και πολλοί προσφυγοπατέρες, όπως λέγονταν στην Ελλάδα, ότι μπορεί και να γύριζαν πίσω στην πατρογονική γη. Υποτίθεται ότι μαζί με όσους είχαν έρθει και νωρίτερα στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, οι πρόσφυγες ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, ήταν περίπου 1 εκατομμύριο 200.000, συν πλην πάντοτε, γιατί δεν υπολογίζονταν απαραίτητα στην υπογραφή του 1928, που μας δίνει αυτά τα νούμερα, ότι ήταν περίπου το 1 πέμπτο του πληθυσμού και όσοι έχασαν τη ζωή τους από διάφορες κακουχίες. Δύο τρόπους βρήκε το ελληνικό κράτος για να αμβλύνει κάπως το μαρτύριό τους και την κοινωνική τους υποβάθμιση. Γιατί δεν ήταν μόνο οικονομική, ήταν και κοινωνική υποβάθμιση. Βρήκαν στην Ελλάδα μια κακή μητριά, όχι μια καλή μητέρα. Ο ένας τρόπος ήταν η αποκατάσταση, για την οποία εξασφάλισαν χρηματοδότηση από την κοινωνία των εθνών και ταυτόχρονα δημιουργήθηκε μια επιτροπή, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, που πολύ γρήγορα πράγματι κατάφερε να αμβλύνει τα βασικά, τις θεμελιώδεις ανάγκες των προσφύγων, αφήνοντας βέβαια πολλούς ακόμη χωρίς την αιστεία που αναζητούσαν. Το δεύτερο στοιχείο, και ήταν ίσως η διαρκέστερη μεταρρύθμιση αυτή του ελληνικού κράτους και είχε την υπογραφή του Βενιζέλου, ήταν η αγροτική μεταρρύθμιση, η οποία έδωσε κλήρους, έδωσε γη δηλαδή σε όλους τους πρόσφυγες και έτσι μια εκκρεμότητα από παλιά, η δημιουργία ενός έθνους μικροϊδιοκτητών, κατάφερε να προχωρήσει χάρη και στην έλευση των προσφύγων. Για την κοινωνία των εθνών τώρα, και αυτό έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, είναι πολύ σημαντικό, η περιουσιακή αποκατάσταση των προσφύγων μέσω της παροχής γης, έστω και μικρής ιδιοκτησίας, η οποία έχει ένα καλό και ένα κακό. Το κακό είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει πολλές κληρικές εκτάσεις μεγάλες. Το καλό είναι ότι έτσι δημιουργούνται μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Για την κοινωνία των εθνών ήταν πολύ σημαντική αυτή η αποκατάσταση, διότι θεώρησε ότι η Ελλάδα ήταν πρόσφορο έδαφος για την άνθηση του κομμουνισμού. Είχε ζήσει ήττα, προσφυγιά, οικονομική εξαθλίωση, πολιτικό διχασμό, ο οποίος συνεχιζόταν με άλλο πρόσημο, και για την Ευρώπη του Μεσοπολέμου, αν θέλουμε να κατανοήσουμε λίγο το πώς σκέφτονταν, και ίσως αυτό οδήγησε και στην ανοχή απέναντι στα φαινόμενα του εθνικοσοσιαλισμού και του φασισμού, το μεγαλύτερο φόβητρο ήταν μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση η εξάπλωση του κομμουνισμού. Έτσι οι Έλληνες έγιναν ιδιοκτήτες, μικρο ιδιοκτήτες, και κάτι τέτοιο έκανε την Ελλάδα να θεωρείται ανάχωμα κατά της διεθνούς απειλής.
Το ανάχωμα βέβαια δεν ήταν σταθερό, ήταν εύθραυστο, όπως φάνηκε μετά το 1930 και ιδιαίτερα σε περίοδους μεγάλων δοκιμασιών, όπως ήταν το χρεοστάσιο και πολύ περισσότερο η κατοχή. Οπότε είδαμε πολλούς βενιζελικούς πρόσφυγες να φεύγουν από τον παραδοσιακό βενιζελισμό και να πηγαίνουν σε πιο ριζοσπαστικά κόμματα, το Αγροτικό Κόμμα, ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όταν άρχισε να εγκαταλείπει την πολιτική περί αυτόνομης Μακεδονίας, τον γραμμή της Κομιντέρν, και βέβαια και προς το Λαϊκό Κόμμα και προς το Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα του Κονδύλη, που φαίνεται ζούσε από αυτό, δηλαδή μετέφερε δυσαρεστημένη προσφυγική ψήφο στην αντιβενιζελική παράταξη. Η τέταρτη και πολύ εντυπωσιακή επίπτωση ήταν η βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Εδώ έχουμε πραγματικά το μαύρο να γίνεται άσπρο. Οι δύο άσπονδοι εχθροί έγιναν σύμμαχοι, έγιναν συνεργάτες και σιγά σιγά σύμμαχοι. Εξάλλου και στο ΝΑΤΟ αργότερα αποτέλεσαν κομμάτι της ίδιας γεωστρατηγικής περιοχής. Είχαν τρία κοινά στοιχεία. Πρώτον, να σπάζονταν και οι δύο χώρες τον αντιαναθεωρητισμό. Δεν ήθελαν να ρισκάρουν με νέο πόλεμο την ενσωμάτωση άλλων εδαφών. Αν μπορούσε να έρθουμε διπλωματικά μέσα, καλώς. Αλλά θα προκαλούσαν οι ίδιες μια τέτοια αναμέτρηση. Δεύτερον, είχαν αλληλοεξοντωθεί. Και μέσα από αυτή την αλληλοεξόντωση είδαν ότι αναβαθμίστηκαν άλλες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως ήταν κυρίως η Ιταλία. Κάτι τέτοιο τους έφερε πολύ κοντά. Και τρίτον, και οι δύο φοβούνταν ιδιαίτερα τον επεκτατισμό των Μπολσεβίκων. Θεωρούσαν μέχρι τότε ότι ο πανσλαβισμός των τσάρων ήταν επικίνδυνος, αλλά είδαν ότι τώρα μάλλον άλλο όχι, μάλλον μανδύα φόρεσε αυτή η επεκτατική πολιτική και έτσι άρχισαν να είναι πολύ επιφυλακτικές. Υπήρχε ένα αγκάθι βέβαια σε αυτές τις διμερείς σχέσεις. Είχε ήδη εξαρθρωθεί το ένα αγκάθι που ήταν η ύπαρξη μεγάλων μειονοτήτων με την ανταλλαγή των πληθυσμών, αλλά έμενε το αγκάθι των προσφυγικών αποζημιώσεων. Και αυτό λύθηκε το 1930 με το οικονομικό σύμφωνο μεταξύ τους και στη συνέχεια με μια συμμαχία φιλίας και συνδιαλλαγής. Ο συμψηφισμός των περιουσιών, των αποζημιώσεων των περιουσιών, δυσαρέστησε πολλούς βενιζελικούς πρόσφυγες. Ωστόσο, ο Βενιζέλος, εδώ φάνηκε πόσο μεγάλη ηγετικότητα είχε, δικαιολόγησε την πράξη αυτή, την απόφαση του αυτή ως μια στρατηγική απόφαση, προκειμένου οι δύο χώρες να σταματήσουν να αλληλοεξοντώνονται και η Ελλάδα να αποκτήσει και ένα φύλλο σε μια θάλασσα αναθεωρητικών κρατών. Όπου ο Βενιζέλος ιδιαίτερα, και αυτό έχει αξία να το δούμε και σήμερα, θεωρούσε ότι η Βουλγαρία ήταν ο βασικός εχθρός, το ίδιο θεωρούσαν και αντιβενιζελικοί στην εποχή του, αλλά συρρυκνωμένος εχθρός, ιτημένος εχθρός. Θεωρούσε πολύ επίφοβη την Ιουγκοσλαβία, η οποία ήταν κερδισμένη, ήταν μεγάλη χώρα και είχε την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των Γάλλων, που μέσω της Ιουγκοσλαβίας προσπαθούσαν να δημιουργήσουν τη μικρή Αντάντ και να την κάνουν βαλκανικό ηγεμόνα στην περιοχή. Μια πέμπτη επίπτωση της μεριστατικής καταστροφής ήταν η ενίσχυση του ρόλου του στρατού ως πολιτικού παράγοντα. Ο ρόλος αυτός εγκαινιάστηκε πάνω στην καταστροφή, για την οποία δεν λογοδότησαν οι στρατιωτικοί, όπως συνέβη με πολλές ένοπλες δυνάμεις μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, οι στρατιωτικοί αναβιβάστηκαν και από τη βενιζελική και από την αντιβενιζελική πτέρυγα σιγά-σιγά σε ισότιμους ή και υπέρτερους συνομιλητές των ξένων στην εξωτερική πολιτική, ανταγωνιζόμενοι τόσο τις πολιτικές παρατάξεις που μπήκαν σε μια μακρόσυρτη κρίση νομιμοποίησης, όσο και τους βασιλείς που μόλις είχαν εγκαταλείψει τη χώρα. Πάγκαλος, Κονδύλης, Πλαστήρας, Γονατάς, Παπάγος, Μεταξάς. Στρατιωτικά ονόματα που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, διαπραγματεύτηκαν ουσιαστικά για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο Μεσοπόλεμο, μέχρι και την πολεμική προετοιμασία έφτασαν να διαπραγματευτούν. Η έκτη επίπτωση ήταν η εκοφαντική κατάργηση της Βασιλείας. Εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη τομή, μια μεγάλη ρήξη με το παρελθόν, από την οποία πιστεύω ότι η Βασιλεία δεν συνήλθε ποτέ. Έμεινε το στίγμα του διχασμού, ακόμη και αν επανήλθε στη συνέχεια. Η στρατιωτική εκπροσωπούσα τα δίκαια της χώρας απέναντι στους βασιλείς που είχαν φύγει και ακόμα και η παλινόρθωση του Γεωργίου του Δεύτερου το 1935 διήρκεσε στην εξωτερική πολιτική όσο χρειαζόταν ο συγκεντρωτισμός του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έπεσαν οι βασιλείς τους κάτω το βάθρο τους και ακόμα και ο βασιλιάς Παύλος στη διάρκεια του εμφυλίου, θέλοντας και μη, παρέδωσε την εξωτερική πολιτική στα πολιτικά και διπλωματικά πρόσωπα, εφόσον άρχισε να αποστρατικοποιείται η ελληνική ζωή με την παρένεση και των σχεδιαστών του σχεδίου Μάρσαλ. Έβδομον, η μικρασιατική καταστροφή επηρέασε τη γεωπολιτική ταυτότητα του κράτους. Οριστικός αποκλεισμός από τα μικρασιατικά παράλια τελείωσε την προσδοκία ότι η Ελλάδα θα γινόταν κάτι άλλο, κάτι μεγαλύτερο. Θα είχε την Κωνσταντινούπολη, θα απλωνόταν και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Το Αιγαίο έγινε ο ναυτικός πυρήνας, αλλά μέχρι εκεί.
Και οι επόμενοι στόχοι πάλι θάλασσα εμπεριείχαν. Ενώ, για παράδειγμα, η διεκδίκηση της Βορείου Ηπείρου ατόνισε κάπως. Τέθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι και οι σύμμαχοι εισάκουσαν την διεκδίκηση για τα Δωδεκάνησα εκ μέρους της Ελλάδας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμα και η πολιτική των Ελλήνων στο Κυπριακό, στο πλαίσιο της αποαπικιοποίησης βέβαια, μέσα σε άλλη διπλωματική διαδικασία, είχε σαν στόχο την διεύρυνση της ελληνικής επιρροής πάλι στη θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου. Η 8η επίπτωση είναι μία ρήξη που δεν είναι και ακριβώς ρήξη, είχε τελειώσει ήδη νωρίτερα, αλλά ενδιαφέρον να την παρατηρήσουμε, γιατί παρότι οι αντιβενιζελικοί έπαθαν πανελευθερία το 1922 και μπορούμε να συζητήσουμε σε βάθος γι' αυτό, δεν επέστρεψαν στη γερμανοφιλία τους. Έμειναν φιλοβρετανοί, όλες οι πολιτικές δυνάμεις έμειναν φιλοβρετανικές στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και θα λέγαμε ότι και το νέο κράτος προσπάθησε ο Ιωάννης Μεταξάς να ιδρύσει εμπερίχε τους δύο βασικούς κανόνες. Βρετανικός προσανατολισμός στην εξωτερική πολιτική, αργότερα αμερικανικός, και γερμανικός προσανατολισμός στην οικονομική πολιτική, δηλαδή ασφάλεια και ανάπτυξη, θα λέγαμε σήμερα. Η ένατη επίπτωση είναι ότι αποκόπηκαν οι σχέσεις με τη Ρωσία. Υπήρχε μέχρι τότε μία γραμμή, το βλέπουμε και στην εθνικότητα της Βασίλισσας Όλγας, να συνεχίζεται η πίστη των Ελλήνων ότι η ασφάλειά τους εξαρτώνταν από τον αγγλορωσικό ανταγωνισμό και από την αγγλορωσική εξισορρόπηση. Εδώ πεθαίνει αυτή η προσδοκία και θεωρούν ότι ακόμα και η μπολσεβικική τροπή της Ρωσίας κρύβει την αιώνια Ρωσία πίσω της και τα συμφέροντα δεν μπορούν να έρθουν κοντά, γιατί η Ελλάδα είναι πια αναθεωρητική, ενώ η Ρωσία παραμένει κρυφίωση φανερά αναθεωρητική, ιδιαίτερα όταν οι βλέψεις αφορούσαν το Αιγαίο και τα στενά. Η τελευταία επίπτωση που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι το τέλος της μεγάλης ιδέας επέβαλε τη μελλοντική ενσωμάτωση εδαφών με διπλωματικά μέσα και σε εναρμόνιση με τις κυρίαρχες τάσεις της Δύσης. Υπήρχε ένα δίδαγμα από το 22. Ποτέ πια πολεμικές περιπέτειες χωρίς πιστικές, συμμαχικές εγγυήσεις. Ο Βενιζέλος μάλιστα δεν δίστασε να προκαλέσει δυσαρέσκεια στους Έλληνες όταν τους απέκρουσε. Το 1931 υπήρχε μια εξέγερση στην Κύπρο και δεν θέλησε να προχωρήσει το Κυπριακό, θεωρώντας ότι τα συμφέροντα της Βρετανίας είναι διαφορετικά και δεν μπορεί η Ελλάδα να πάει κόντρα σε αυτά και να πετύχει. Προσπάθειες εκτός του πλαισίου δυτικής συνένεσης θεωρούνταν καταδικασμένες σε αποτυχία. Έτσι, η ελληνική εξωτερική πολιτική υιοθέτησε ένα παλαιό δόγμα του Βενιζέλου, ότι μια μικρή χώρα χρειάζεται να τη στηρίζει πολύ, έστω μία μεγάλη δύναμη, για να πετύχει τους στόχους της, αλλά και για να πείσει τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλες δυνάμεις βλέπουν μεγάλες δυνάμεις, να δεχθούν τους στόχους της μικρής. Αυτή η συνειδητοποίηση αποδείχθηκε καταλυτική για την ελληνική εξωτερική πολιτική μετά το 1922 με όλες τις ανομαλίες που επισυνέβησαν. Η Ελλάδα ήταν πάντα μόνη της, πάντα έτοιμη να πολεμήσει και μόνη της, αν χρειαζόταν. Ωστόσο φρόντιζε και διπλωματικά και πολιτικά να λαμβάνει σαφείς και στεναρές εγγυήσεις από τουλάχιστον μια μεγάλη δύναμη με την οποία συνδεόταν κατεξοχήν. Όταν αυτό δεν συνέβαινε, τότε είχαμε ολέθρια αποτελέσματα, όπως είδαμε στην Κύπρο το 1974. Ένας λόγος που έκανε εκείνη τη δικτατορία εντελώς αναχρονιστική ήταν ότι δεν είχε εφομοιώσει επαρκώς όλες τις ρήξεις που είχε σημάνει η μικρασιατική καταστροφή από το Μεσοπόλεμο και μετά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κι εμείς, κυρία Μπότσου, για αυτή τη διαφώτιση στην εξωτερική πολιτική. Ο λόγος τώρα στον κύριο Σωτήρη Ριζά, γεωπολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο του Μικρασιατικού πολέμου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φλέσσα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κωστή και βέβαια το Φόρουμ των Δελφών για την πρόταση να συμμετάσχω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πάνελ. Η μικρασιατική υπόθεση, το μικρασιατικό ζήτημα από το 1915 έως το 1922 είναι ένα πολυδιάστατο θέμα. Πρόκειται για την τελευταία φάση του Ανατολικού ζητήματος, δηλαδή το ζήτημα της κληρονομιάς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι ένα κατάλοιπο, είναι ένα υπολοιπόμενο ζήτημα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο μένει ανοιχτό το 1918. Πρόκειται επίσης για την τελική φάση, την τελική προσπάθεια της Ελλάδας να πραγματοποιήσει τη μεγάλη ιδέα. Αυτές οι διαστάσεις ενσωματώνει το μικρασιατικό ζήτημα αυτή την επταετία από το 1915 έως το 1922.
Το 1914 ακόμα, όταν εκρήγνεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, το ζήτημα αυτό δεν απασχολεί την ελληνική δημόσια συζήτηση, δεν απασχολεί τους Έλληνες διαμορφωτές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ως ένα ζήτημα εδαφικής επέκτασης. Έρχεται στο προσκήνιο λόγω των διώξεων που εξαπολύει το νεοτουρκικό καθεστώς εναντίον των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Εγγράφεται σαφώς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πληθυσμιακών μετακινήσεων που εγκαινιάζεται αναγκαστικά μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Εγγράφεται επίσης όμως και σε μια αντίληψη του νεοτουρκικού καθεστώτος ότι οι μη τουρκικές μειονότητες, οι μη τουρκικές εθνικές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια της Αυτοκρατορίας, η οποία πρόκειται να αναλάβει μια νέα πολεμική προσπάθεια πολύ σύντομα. Πρόκειται να εξέλθει στον Ευρωπαϊκό Πόλεμο. Σε αυτή τη φάση ο Βενιζέλος, ο οποίος κυβερνά με μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έχει οπωσδήποτε και μια πολύ μεγάλη πολιτική επιρροή, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερες αμφισβητήσεις από την παλαιά κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, δεν αποβλέπει σε εδαφική επέκταση στην Μικρά Ασία. Επιδιώκει να κλείσει αυτό το ζήτημα, που είναι μια επικίνδυνη τριβή στις σχέσεις της Αθήνας με την πύλη, προβάλλοντας ένα σχήμα εθελοντικής, υποτίθεται υποχρεωτικής στην πραγματικότητα, ανταλλαγής των πληθυσμών. Γιατί δίνει προτεραιότητα στο ζήτημα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, το καθεστώς τους ακόμα εκκρεμεί από τους Βαλκανικούς πολέμους, παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες δυνάμεις αναγνωρίζουν την ελληνική κυριαρχία επ' αυτών. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν θέλει να δεχτεί αυτό το γεγονός. Γίνονται διαπραγματεύσεις οι οποίες διαρκούν αρκετούς μήνες και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτές τραβούν και το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων. Υπάρχουν επαφές μεταξύ του Βρετανικού Foreign Office και του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών ακόμα και τον Ιούνιο του 1914, λίγους μήνες δηλαδή πριν οι δύο αυτές μεγάλες δυνάμεις εμπλακούν σε έναν πόλεμο μεταξύ τους. Η υπόθεση δεν οδηγείται όμως πουθενά. Την 1η Νοεμβρίου του 1914 η Οθωμανική Αυτοκρατορία βγαίνει στο πόλεμο στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αναδιαμόρφωση των γεωπολιτικών και των στρατηγικών ισορροπιών στην περιοχή. Θέτει οριστικό τέρμα στο δόγμα της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το οποίο ακολουθεί περίπου για 100 χρόνια η Μεγάλη Βρετανία, η κυρίαρχη ναυτική δύναμη της εποχής. Το δόγμα αυτό είχε αρχίσει ήδη να κάμπτεται από το 1907, όταν σχηματίζεται η εγκάρδια συνεννόηση μεταξύ της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Γιατί πρέπει να εξισορροπηθεί η γερμανική ισχύς, η οποία φαίνεται ότι πρόκειται να κυριαρχήσει στην υπηρετική Ευρώπη. Το 1914, εφόσον οι νεότουρκοι βγαίνουν στον πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας, δεν υπάρχει έδαφος πια για να εξακολουθήσει αυτό να αποτελεί ενεργό μέρος της βρετανικής στρατηγικής. Η Βρετανία αναζητά νέα ερίσματα στην περιοχή, στην Αιγύπτου και τη Μέση Ανατολή. Είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις, διότι ακριβώς επειδή έχει προσέλθει σε μια συμμαχία με τη Ρωσία, έχει αναγνωρίσει ρωσικά δικαιώματα στην περιοχή των στενών και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Πρέπει και η ίδια συνεπώς να έχει νέα ερίσματα στην Αιγύπτου και τη Μέση Ανατολή, η οποία είναι και μια ενδιαφέρουσα περιοχή και για ένα νέο λόγο αρχίζει τότε να συνειδητοποιείται ότι έχει κοιτάσματα πετρελαίου τα οποία μπορούν να καλύψουν πολύ σημαντικές ενεργειακές ανάγκες των μεγάλων δυνάμεων, είτε είναι στρατιωτικές είτε βιομηχανικές. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο οδηγεί τα βλέμματα στη Μικρά Ασία. Υπάρχει και ένας ακόμα λόγος. Η Βουλγαρία εξακολουθεί να είναι ουδέτερη σε αυτό το παιχνίδι των ισορροπιών. Η Βρετανία ελπίζει ότι μπορεί να την προσελκύσει. Τα ανταλλάγματα όμως που απαιτούνται γι' αυτό δεν μπορούν να βρεθούν πουθενά αλλού παρά στη Μακεδονία. Δηλαδή σε βάρος της Ελλάδας και της Σερβίας, που είναι οι βασικά ωφελημένες χώρες από τους Βαλκανικούς πολέμους. Εάν η Ελλάδα, συνεπώς, πρέπει να ικανοποιηθεί με κάποιο τρόπο, αυτό μπορεί να γίνει προς την Μικρά Ασία.
αυτή είναι η στρατηγική εικόνα που αρχίζει να αναδύεται. Ο Βενιζέλος διακρίνεται για μια ταχύτητα στη σκέψη, καταλαβαίνει τη σημασία του πράγματος, υιοθετεί αυτές τις αντιλήψεις και τις προβάλλει ο ίδιος ως ελληνική πολιτική προς την βρετανική πλευρά τον Ιανουάριο του 1915. Εδώ επισέρχεται βέβαια ο παράγον του εθνικού διχασμού. Διαμορφώνεται σιγά σιγά τότε ένα συγκρότημα το οποίο αντιπολιτεύεται την πολιτική του Βενιζέλου. Είναι πρώτα-πρώτα ο θρόνος. Βασιλιάς πια είναι ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει σαφώς ένα φιλογερμανικό προσανατολισμό. Είναι μια μερίδα του επιτελείου, είναι κυρίως αξιωματικοί που έχουν εκπαιδευτεί στη Γερμανία. Ηθήνων νους είναι ο Μεταξάς, παρότι τότε χαμηλόβαθμος. Είναι επίσης μια μερίδα διπλωματών, ο Στρέιτ επίσης είναι Γερμανός σπουδασμένος. Και είναι βεβαίως και οι παλαιές πολιτικές ελίτ που έχουν παραμεριστεί βία το 1909 με το στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί και χρειάζονται πια ως σημείο αναφοράς στη βασιλεία για να μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι. Όλοι αυτοί προβάλλουν μια πολιτική ουδετερότητας, είναι η μόνη πρακτική λύση, γιατί ακριβώς η Μεγάλη Βρετανία είναι η κυρίαρχη ναυτική δύναμη στην περιοχή. Μια φιλογερμανική πολιτική δεν μπορεί παρά να αποβλέπει μόνο στην ουδετερότητα. Δεν υπάρχουν στρατηγικές προϋποθέσεις για ενεργό συμμαχία της Ελλάδας με τη Γερμανία. Αυτή επίσης είναι σκεπτική, αυτό το διαμορφούμενο αντιβενιζελικό μπλοκ είναι σκεπτικό και για τη σκοπιμότητα μιας επέκτασης στη Μικρά Ασία. Θεωρούν ότι προφανώς η Ελλάδα δεν έχει το στρατιωτικό δυναμικό για να μπορέσει να φέρει μόνη της εις πέρας μια τέτοια επιχείρηση. Κοιτούν και το δημογραφικό ζήτημα. Υπάρχουν ελληνικοί πληθυσμοί αρκετά πυκνοί στα παράλια, στη Σμύρνη και σε μια ζώνη η οποία όμως δεν πηγαίνει πολύ σε βάθος στην Μικρά Ασία. Λίγο μετά υπερτερούν σαφώς οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Όλα αυτά, σύν το συγκυριακό γεγονός ότι το αντάλλαγμα για να υποσχεθεί αντάντ εδαφικά κέρδη στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, είναι άμεσα η συμμετοχή στην εκστρατεία των Δαρδανελίων, καθιστά αυτό το σενάριο μη ελκυστικό για τον αντιβενιζελισμό. Η υπόθεση σταματά εκεί τότε, ακριβώς γιατί η Ελλάδα δεν συμμετείχε στην εκστρατεία των Δαρδανελίων. Επήλθε η ρήξη του στέματος με τον Βενιζέλο. Οι σύμμαχοι απέτυχαν εξάλλου στους στρατιωτικούς τους σκοπούς. Η εκστρατεία έληξε άδοξα και με πολύ μεγάλες απώλειες. Παρ' όλα αυτά η λογική αυτή, η στρατηγική λογική που διέπει το ενδεχόμενο μιας επέκτασης της Ελλάδας στην Μικρά Ασία παραμένει ζωντανή, αναβιώνει στο τέλος του 1918 με τον πόλεμο, γιατί κυβερνούν ακόμα τη Βρετανία οι φιλελεύθεροι και ο Λόιντ Τζόρτζ. Αυτοί πιστεύουν ότι εν όψη της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Ελλάδα είναι ένα χριστιανικό, δυναμικό, ανερχόμενο έθνος στην Εγγύης Ανατολή. Είναι ο ιδεώδης στρατηγικός βραχίωνας για τα ελληνικά συμφέροντα. Ο Βενιζέλος, από την άλλη πλευρά, θεωρεί ότι στη διαμορφούμενη κατάσταση είναι μια ιδεώδης ευκαιρία για να εκπληρωθεί πια στην ουσία το σύνολο των αξιώσεων ή σχεδόν το σύνολο των αξιώσεων που απορρέουν από τη μεγάλη ιδέα. Είναι δύο οι βασικές παραδοχές που διέπουν πια την ελληνική πολιτική και τη βρετανική όμως το 1919. Η μία είναι ότι η Μεγάλη Βρετανία, η Βρετανική Αυτοκρατορία είναι σε θέση να διαμορφώσει καταβούληση τον μεταπολεμικό χάρτη. Αυτή είναι η μία βασική παραδοχή. Έτσι φαίνεται στο τέλος του 18 και στις αρχές του 19. Αποδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι. Η δεύτερη βασική παραδοχή είναι ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύεται. Αυτό που πρόκειται να την αντικαταστήσει προφανώς ένα τουρκικό εθνικό κράτος βρίσκεται σε μόνιμη στρατιωτική αδυναμία. Αποδεικνύεται και αυτό ότι δεν πρόκειται να ισχύσει, παρότι αυτή είναι η εικόνα εκείνη τη στιγμή. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι το 1919 και μετά τη σύναψη της συνθήκης των Βρεσαλιών και ιδίως την αποχώρηση του Κλεμανσό από την εξουσία στις αρχές του Ιανουαρίου του 20, αναδύεται σαφώς ένα πλαίσιο αγγλογαλλικού ανταγωνισμού. Οι Γάλλοι πια κοιτούν τη μεταπολεμική εποχή. Δεν κοιτούν τόσο την εποχή του πολέμου.
θεωρούν ότι ο Βρετανικός παράγων έχει αποσπάσει δυσανάλογα μεγάλα κέρδη στην ενίσχυση τη Μέση Ανατολή και θέλουν να επιβεβαιώσουν την γαλλική παρουσία εκεί. Η Ελλάδα θεωρείται ευθυγραμμισμένη με το Βρετανικό παράγοντα στη φάση αυτή. Η γαλλική αποστασιοποίηση θα εκδηλωθεί σταδιακά. Αρχικά με ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι που τίθενται στην Μικρά Ασία. Στη συνέχεια με ερωτήματα που αφορούν την ίδια τη σκοπιμότητα αυτού του σχεδίου. Ως προς την τουρκική στρατιωτική αδυναμία στη δεύτερη παραδοχή, είναι σαφές ότι το 1919, όταν εξουσιοδοτείται η Ελλάδα από τις μεγάλες δυνάμεις να καταλάβει τη Σμύρνη και την ενδοχώρα της, θεωρείται λίγο πολύ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μια στρατιωτική αντίδραση εκ μέρους των Τούρκων. Κανείς δεν περιμένει, κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει τη δυναμική που πρόκειται να έχει το τουρκικό εθνικό κίνημα. Το κίνημα το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει ο Κεμάλ, το δημιουργεί με επιτυχία και φαίνεται ότι η θριαλίδα για την πυροδότηση αυτού του κινήματος είναι ακριβώς η ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μικρά Ασία. Αυτά είναι τα δύο βασικά στοιχεία. Η υπόθεση εξελίσσεται όμως αρκετά αργά για να γίνουν αντιληπτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Όταν τον Αύγουστο του 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών, φαίνεται προς στιγμήν, αλλά μόνο προς στιγμήν, ότι η Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών είναι πραγματοποιήσιμη. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και γιατί. Ήδη τον Ιούνιο-Ιούλιο του 1920 για πρώτη φορά ο ελληνικός στρατός ξεπέρασε τα όρια της ζώνης της Σμυρνής, έκανε μια εντυπωσιακή προέλαση ως το Ουσάκ και την Προύσα, για να διαπιστωθεί λίγο μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών σχεδόν ταυτόχρονα ότι αυτή η υποχώρηση των Τούρκων, αυτή η απόσυρσή τους προς την Ανατολία δεν σημαίνει ήττα. Σημαίνει μη παραδοχή των όρων της Συνθήκης των Σευρών. Εκεί πια στην ουσία σχηματίζεται η λογική της κλιμάκωσης, σχηματίζεται στους κόλπους του ελληνικού επιτελείου. Θεωρείται ότι πρέπει να επιτευχθεί ένα αποφασιστικό πλήγμα στην καρδιά της τουρκικής δύναμης. Και η καρδιά αυτής της τουρκικής δύναμης είναι ο Σαγκάριος, είναι η Άγκυρα. Εκεί είναι οι πηγές αυτής της αντίληψης. Ο Βενιζέλος καταλαβαίνει πολύ καλά ότι εδώ είναι κάτι πλέον που διαφεύγει των αρχικών σχεδιασμών. Και ένα μήνα πριν τις βουλευτικές εκλογές που πρόκειται να γίνουν, απευθύνεται στον Λόιντ Τζόρτζ και ζητά οικονομική βοήθεια, ζητά βοήθεια σε υλικό, ζητά ενδεχομένως και συμμετοχή Βρετανικού εκστρατευτικού σώματος σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Δεν παίρνει απάντηση. Διεξάγονται οι εκλογές και εκεί προς γενική κατάπληξη μάλλον, ίσως πολύ λίγοι παράγοντες της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης να περίμεναν κάτι διαφορετικό, προς γενική κατάπληξη οι Φιλελεύθεροι και ο Βενιζέλος ιτώνται. Θεωρούμε ότι οι εκλογές του 1920, επειδή οδήγησαν στην επάνωδο του βασιλιά Κωνσταντίνου, προκάλεσαν τη ρήξη της Ελλάδας με τους συμμάχους, την απόσυρση της βοήθειας και ότι οδηγούν ευθέως στη στρατιωτική ήττα. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια πολύ πιο έμεση σχέση των εκλογών με την εξέλιξη της μικρασιατικής υπόθεσης. Στην ουσία συμπλέκονται με γενικότερες αλλαγές στο στρατηγικό πλαίσιο αυτής της ιστορίας. Αρχίζει να γίνεται αντιληπτή η δύναμη που μπορεί να έχουν οι Μπολσεβίκοι στο να επιτύχουν αλλαγές της ισορροπίας στην περιοχή. Το Μάρτιο του 1921 συνάπτεται η συμφωνία μεταξύ των Τούρκων Εθνικιστών και των Μπολσεβίκων. Η Αρμενία, ένα προπύργιο των δυτικών δυνάμεων, πέφτει. Οι Γάλλοι αρχίζουν να βλέπουν ότι δεν μπορούν να σταθούν στην Μικρά Ασία στρατιωτικά, προσέρχονται σε μια συμφωνία με τους Τούρκους εθνικιστές. Ήδη όμως από το Σεπτέμβριο του 1920 ζητούν μια αναθεώρηση της Συνθήκης των Σευρών, την οποία μόλις έχουν υπογράψει. Οικονομικά η Ελλάδα δεν στερείται κάτι. Η τελευταία δόση από τις πολεμικές πιστώσεις που έχει φτάσει στην Ελλάδα είναι το Μάιο του 1920. Και από πολιτική άποψη όμως, παρότι υπάρχει ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί, οι διπλωματικές σχέσεις υποβαθμίζονται, θα διεξάγονται εφεξής σε επίπεδο επιτετραμένων, παρόλα αυτά εξακολουθούν και η Βρετανική πολιτική, οφείλουμε να πούμε, εξακολουθεί να υποστηρίζει την
ανάγκη της στρατιωτικής προσπάθειας εκ μέρους της Ελλάδας προκειμένου να επιβληθούν οι όροι της συνθήκης των Σευρών. Δεν είναι δηλαδή οι εκλογές του 1920 μια βαθιά τομή που οδηγεί ευθέως στην αποδυνάμωση της ελληνικής προσπάθειας. Στην ουσία είναι μία ψηφίδα σε ένα πολύ ευρύτερο παζλ το οποίο σχηματίζεται και αναιρεί εντελώς τις προϋποθέσεις στις οποίες είχε βασιστεί η μικρασιατική εκστρατεία. Από το σημείο αυτό και μετά επικρατεί η λογική της κλιμάκωσης. Είναι πολύ ενδεικτικό ότι ένας πρωταγωνιστής σε αυτή την υπόθεση είναι ο συνταγματάρχης Σαριγιάννης. Είναι επιτελικός αξιωματικός στη στρατιά της Μικράς Ασίας ήδη πριν από τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, μαζί με άλλους Βρετανούς στρατιωτικούς, στην ουσία υποστηρίζει ότι είναι δυνατή ίσως μια στρατιωτική λύση με μια έξτρα προσπάθεια της Ελλάδας, η οποία δεν αναμένεται να διαρκέσει πάνω από 3 ή 4 μήνες. Γνωρίζουμε εκ των υστέρων ότι δεν πρόκειτο για κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα είχε αναλάβει στην ουσία το 1919 ένα εγχείρημα το οποίο υπερεύαινε κατά πολύ τις πολιτικές της, τις διπλωματικές της, τις στρατιωτικές της και τις οικονομικές της δυνατότητες. Η Ελλάδα δεν έχει τους οικονομικούς πόρους να αναλάβει μιας τέτοιας κλίμακας στρατιωτική προσπάθεια. Είναι μια αγροτική χώρα, εξαρτάται πολύ από τη βοήθεια από το εξωτερικό. Η κοινωνία στο εσωτερικό της Ελλάδας είναι αρκετά πρόθυμη να στρατευτεί και να συμμετάσχει στην πολεμική προσπάθεια ανεξάρτητα από τις αντιλήψεις των αντιβενιζελικών. Και βεβαίως καμία από τις μεγάλες δυνάμεις, εν προκειμένου η Μεγάλη Βρετανία, η οποία βλέπει θετικά την επέκταση της Ελλάδας στην Μεγάλη Βρετανία, δεν πρόκειται να, στην Μικρά Ασία, δεν πρόκειται να συμμετάσχει εμπράκτως σε αυτήν την υπόθεση. Γιατί σε τελική ανάλυση όλες οι νικήτριες μεγάλες δυνάμεις αποβλέπουν στην αποστράτευση, αποβλέπουν στην οικονομική τους ανόρθωση, αποβλέπουν στη διαχείριση των πολύ ισχυρών κοινωνικών πιέσεων, τις οποίες έχει προκαλέσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος ήταν μια κολοσιαία αναμέτρηση. Συνεπώς το ζήτημα που θέτει αυτή η υπόθεση της μικρασιατικής εκστρατείας, και τελειώνω εδώ, είναι των μέσων και των σκοπών. Ποιος είναι ο σκοπός τον οποίο είχε θέσει το ελληνικό κράτος και κατά πόσο διέθετε τα μέσα για να μπορέσει να φέρει σε πέρας, να μπορέσει να εκπληρώσει αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κύριε Ζάχα, σας ευχαριστούμε θερμά. Τελευταία, αλλά όχι έσχατη, η κυρία Γαζή, «Μνήμη και μικρασιατική καταστροφή». Ο τίτλος, κυρία Γαζή, της εισηγήσεώς σας μου θυμίζει αυτό το ποίημα της Κικής Δημουλά που λέει «Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων ενικού αριθμού και άκλητη, η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη». Για πείτε μας λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φλέσσα, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κωστή, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και τον κύριο Τσομόχο για αυτήν την ευγενική και τιμητική πρόσκληση. Θα σας πάω όντως σε ένα άλλο θέμα, το ζήτημα της μνήμης. Πώς θυμούνται οι άνθρωποι και πώς ζουν με μια τόσο μεγάλη καταστροφή. Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 και η ανταλλαγή των πληθυσμών είναι πραγματικά εμβληματικά γεγονότα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Αποτελούν αυτό που ο Γάλλος ιστορικός Πιέρ Νορά ονόμασε «Liens de mémoire», τόπους δηλαδή συλλογικής μνήμης. Πολύ πρόσφατα η διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας σημαντικών, νομίζω, ιστορικών και ανθρωπολόγων από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Ο Μεγάλος Πόλεμος συνέβαλε στη δημιουργία πολλών νέων εθνικών κρατών και μαζί με αυτά και στη δημιουργία αυτού που ο ιστορικός Πίτερ Κάτρελ ονόμασε τον μοντέρνο πρόσφυγα, τον πρόσφυγα του 20ου αιώνα. Η κουλτούρα της μνήμης που δημιουργήθηκε μέσα από αυτά τα μεγάλα, τα τεράστια προσφυγικά ρεύματα της διάλυσης των αυτοκρατοριών δεν είναι ομοιογενής. Για παράδειγμα, η μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής και της προσφυγιάς και της εγκατάστασης σε ένα νέο τόπο ανασυντίθεται σε διαφορετικές εποχές, τόσο σε ό,τι αφορά τις πραγματολογικές αφετηρίες της, όσο και σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και πολιτισμικές χρήσεις της. Επομένως, απαιτείται ιστορικοποίησή της. Θα εστιάσω σε τρεις διαφορετικές περιόδους, στο Μεσοπόλεμο και στη Λαχτάρα της Ένταξης.
Η πρώτη περίοδος της ανταλλαγής και της έλευσης των προσφύγων αφορά σε συλλόγους και σωματεία που στόχο είχαν την οργάνωση της μνήμης των μικρασιατών από τους ίδιους τους πρόσφυγες. Όπως για παράδειγμα η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, το 27, η Ένωση Σμυρναίων, το 36 ή το Θρακικό Κέντρο που ιδρύθηκε το 26. Οι σύλλογοι ασχολήθηκαν με την καταγραφή του λαογραφικού και ιστορικού υλικού, με διτό στόχο. Αφενός να διατηρηθεί η μνήμη της περιοχής και η ιστορία της στις κοινότητες των προσφύγων και αφετέρου να γίνει γνωστή στους Ελλαδίτες. Οι περισσότεροι σύλλογοι βέβαια δεν ασχολήθηκαν με ζητήματα μνήμης, γιατί δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια. Είχαν την προτεραιότητα να εστιάσουν στην οικονομική, στην οικιστική, στην επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων, δηλαδή με ζητήματα επιβίωσης. Ωστόσο, όσοι στράφηκαν σε μνημονικά και ταυτωτικά θέματα, το έκαναν με ζέση. Ο ιστορικός Χάρης Εξετζόγλου επισημαίνει ότι η πρόθεση συλλογής ξεκίνησε ήδη μετά την καταστροφή από το 1924. Οι σύλλογοι κατά την Εμιλία Σαλβάνου ήταν μεσολαβητές ανάμεσα στους πρόσφυγες και στο κράτος, βοηθώντας τους πρώτους στις συναλλαγές τους με τη γραφειοκρατία και στα ζητήματα που αφορούσαν στην εγκατάσταση, τη στέγαση και την απασχόληση. Αλλά αυτό που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη διατήρηση αυτής της συλλογικής ταυτότητας ήταν η εξέπρεση μιας κοινής γλώσσας. Δηλαδή το να μάθουν οι άνθρωποι να μιλάνε και να συνεννοούνται μεταξύ τους. Κάτι που θα επέτρεπε τη συμβολική τους ένταξη στο ελληνικό έθνος, καθώς αυτό αφορούσε στην καλλιέργεια μιας συλλογικής μικρασιατικής ταυτότητας βασισμένης στην κοινή μνήμη. Σε αυτό το πεδίο, οι προσπάθειες μάλιστα έμοιαζαν με εκείνες των παραγωγών τοπικής και περιφερειακής κατά κάποιο τρόπο ιστορίας των νέων χωρών που η Ελλάδα απέκτησε στους Βαλκανικούς πολέμους. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Στύλπωνα Κυριακίδη, υπήρχαν και επικαλύψεις μεταξύ των ανθρώπων που συμμετείχαν και σε εταιρείες όπως των Μακεδονικών Σπουδών και ταυτόχρονα σε συλλογικότητες που αφορούσαν στην ιστορία της Μικρασίας. Έτσι η τοπικότητα απέκτησε μία πολύσιμη μεταβαλλόμενη διάσταση. Δεν αφορούσε δηλαδή μόνο στο από πού ήταν οι Μικρασιάτες, αλλά μέσω της τοπικότητας διαμορφώθηκαν οι ίδιες οι προσφυγικές ταυτότητες στην Ελλάδα. Ένα νομίζω ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η Επιτροπή των Ποντιακών Μελετών που ιδρύθηκε το 1927 και εξέδωσε το Αρχείο Πόντου, ένα περιοδικό με σημαντικές μελέτες λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου και μέσω της έκδοσης του αρχείου σταδιακά οργανώθηκε η ίδια η μνήμη της περιοχής του Πόντου ως ενιαίας οντότητας με κοινά γνωρίσματα. Η γλωσσική δηλαδή και πολιτισμική ιδιαιτερότητα των χριστιανών του Πόντου αποτυπώθηκε σταδιακά μέσα σε αυτή τη συλλογικότητα και αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η Ένωση Σμυρναίων που είχε ως σκοπό να λειτουργήσει ως συλλογικότητα για Σμυρναίους αλλά και Μικρασιάτες και στο περιοδικό της αναδεικνύεται μια μικρά Ασία με σημαντική ελληνική ιστορία η οποία επικεντρώνεται σε μια πόλη κόμβο και σύμβολο του ελληνισμού, τη Σμύρνη. Είναι ενδιαφέρον, αλλά η τραυματική διάσταση της εξόδου από τη Μικρά Ασία δεν αναδεικνύεται πολύ σε αυτή την πρώτη φάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σύλλογοι και αυτές οι συλλογικότητες δεν ενδιαφέρονταν για αυτή την πολύ τραυματική και οδυνηρή εμπειρία. Η προτεραιότητά τους όμως φαίνεται ότι ήταν η διαφύλαξη της μικρασιατικής κληρονομιάς και κυρίως η ένθεσή της στην εθνική ιστορία. Έτσι, ο πολιτισμικός πλούτος των προσφύγων, η ελληνικότητά τους, η αξία τους, θα γινόταν ορατή και αδιαμφισβήτηση τόσο για τους ίδιους όσο και για τους Ελλαδίτες. Σε αυτό το επίπεδο η καταστροφή, αν και ένα πρόσφατο συμβάν, έμεινε κάπως στο περιθώριο. Και άλλωστε η χώρα κινήθηκε και γρήγορα, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι, προς την ανασύνταξη, την ένταξη των προσφύγων, αλλά και κατά κάποιο τρόπο την εξομάλυνση των σχέσεών της με την Τουρκία. Στο Μεσοπόλεμο, οι μνήμες λοιπόν και οι μνημονικές αφηγήσεις συνδέονται με την προβολή μιας θετικής προσφυγικής ταυτότητας. Αυτή η διάσταση φαίνεται πως ήταν αναγκαία τόσο για τους ίδιους τους πρόσφυγες, όσο και για τους Ελλεδίτες που συχνά ανέπτυσαν αρνητικά στερεότυπα. Γιατί αυτή η διαδικασία της ένταξης δεν ήταν πάντοτε φιλιρηνική και ευθύγραμμη. Η προσφυγική πολιτισμική ετερότητα, η τουρκοφωνία ορισμένων πολλών προσφύγων, οι οικονομικές πιέσεις, οι κοινωνικοί ανταγωνισμοί προκάλεσαν αντιπαραθέσεις συχνά, άλλοτε ορατές και άλλοτε υπόγειες. Αυτές οι αντιπαραθέσεις
οδήγησαν στην ανάγκη προβολής μιας θετικής εικόνας για τους πρόσφυγες, η οποία έγινε έργο των ίδιων των προσφύγων, των δικών τους δηλαδή συλλογικοτήτων. Μπορούμε να πούμε ότι η μνήμη λειτουργήσε σε αυτή την εποχή ως μια πρακτική ενδυνάμωσης των προσφύγων και των προσφυγικών κοινοτήτων. Μέσα από τις κληρονομιές και την ιστορία τους, οι πρόσφυγες κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο ανήκαν στον Ελληνισμό, αλλά αποτέλεσαν και παράγοντα αναζωογόνησής του. Σε αυτό το αφήγημα, η Ελλάδα φαινόταν να έχει μεγαλύτερη ανάγκη τους πρόσφυγες, το δυναμισμό τους, την πλούσια κληρονομιά τους, τη θετική συμβολή τους. Ο λόγιος και πολιτικός Αριστοκλής Αιγίδης, συγγραφέας ενός κλασικού πλεονέργου, «Η Ελλάς χωρίς τους πρόσφυγες» το 1934, διερωτάται, ενδεχομένως και με κάποια πικρία, ποια θα ήταν η Ελλάς χωρίς τους πρόσφυγες. Ενώ τονίζει εμφατικά ότι έγραψε το έργο προκειμένου να ανασκευάσει τις διαδεδομένες απόψεις ότι ο προσφυγικός πληθυσμός είναι άχθος βαρύτατον, ότι δήθεν υπήρξε και είναι η βδέλα, η απομυζώσα το αίμα του κρατικού προϋπολογισμού και της ιδιωτικής οικονομίας και ότι δήθεν δημιούργησε υποχρεώσεις και βάρη άνευ των οποίων η Ελλάς και ο λαός της θα ήταν πανευτυχής και υπερευδαίμονες. Πώς αποτυπώνεται αυτός ο πόνος? Η έμφαση στην ελληνικότητα των προσφύγων, στη δυναμική της ιστορικής τους παρουσίας, στην αντοχή και στο σθένος που επέδειξαν και τέλος η δυνατότητα αναγέννησης που προσφέρουν στην Ελλάδα, ακριβώς λόγω των δοκιμασμένων γνωριμάτων τους, υπήρξε τμήμα λοιπόν αυτού του προσφυγικού λόγου που συγκροτούσε μια σχεδόν υπερβατική, θα λέγαμε, προσφυγική και μικρασιατική ταυτότητα, οργανωμένη πάνω από τις τοπικές ιδιαιτερότητες, χωρίς όμως να τις αναιρεί. Αυτό το εγχείρημα εγγραφής των προσφύγων στην εθνική ιστορία ήταν αμφίδρομο. Έστρεφε και τους ίδιους τους πρόσφυγες στην εδραίωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, μια διαδικασία η οποία δεν ήταν πάντοτε αυτονόητη για πληθυσμούς που είχαν επί αιώνες αυτοπροσδιοριστεί με βάση το θρησκευτικό στοιχείο. Τι συνέβη στις επόμενες δεκαετίες? Πώς διαχειρίστηκαν οι άνθρωποι τα τραύματα? Όπως ανέφερα παραπάνω, η υπόθεση της μνήμης της Μικράς Ασίας δεν είναι γραμμική και ενιαία. Εξ αρχής ήταν δύσκολο να ομογενοποιηθούν οι τραυματικές εμπειρίες των ανθρώπων και ούτως ή άλλως οι άνθρωποι βιώνουν με πολύ διαφορετικό τρόπο κάθε εμπειρία και κάθε τραύμα. Θα μπορούσαμε όμως να προσεγγίσουμε τη μικρασιατική καταστροφή ως ένα πολιτισμικό τραύμα, όπως επισημαίνει ο Τζέφρι Αλεξάνδερ. Δηλαδή μια εμπειρία ιστορική η οποία ξεπερνά τις ατομικές εμπειρίες και μετατρέπεται σχεδόν σε διαγενειακό και ταυτοτικό ζήτημα. Στο επίπεδο αυτό, η διάκριση ανάμεσα στο ατομικό και στο συλλογικό τραύμα δεν είναι πάντοτε αυτονόητη. Στις πρώτες δεκαετίες ενδιαφέρον παρουσιάζει η στροφή προς τη λογοτεχνική μαρτυρία, αφηγήματα δηλαδή εχμαλωσίας όπως του Βενέζη, το νούμερο 31-328, του Στράτη Δούκα, η ιστορία ενός εχμαλώτου. Η πρώτη συστηματική συλλογή αντίστοιχων μαρτυριών οργανώνεται από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, το οποίο ιδρύθηκε το 30 ως μουσικά αρχεία της παράδοσης, ύστερα από πρωτοβουλία της Μέλπος λογοθέτη Μερλιέ. Οι σχετικές μαρτυρίες όμως και εκδόσεις πολλαπλασιάστηκαν μετά από τη δεκαετία του 40. Και ενώ είχαν πια προκύψει πολύ σημαντικές αλλαγές τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και στους ίδιους τους προσφυγικούς πληθυσμούς και στις κοινότητές τους. Σταδιακά, η λογοτεχνία έφερε στο προσκήνιο την τραυματική διάσταση και την νοσταλγία του τόπου. Σε έργα όπως του Βενέζη, η Αιωλική Γη, του Κοσμά Πολίτη, το εξαιρετικό βιβλίο του Χατζηφράκου, της Ιορδανίδου, τη Λοξάνδρα, της Σωτηρίου, τα ματωμένα χώματα. Ο Πίτερ Μάκριτς παρατηρεί ότι αυτή η λογοτεχνία προσυδειάζει στη λογοτεχνία της εξορίας. Αποτυπώνει δηλαδή την ίδια αίσθηση του πόνου, της απώλειας, της απομόνωσης και της νοσταλγίας. Σε ό,τι αφορά τις μαρτυρίες των προσφύγων, το ΚΚΜΣΟΥ, το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, αποτέλεσε από τη δεκαετία του 50 ένα εργαστήριο καταγραφής της προσφυγικής μνήμης με επίκεντρο τις συνεντεύξεις προσφύγων και προσφυγισσών από τις ανατολικές και βόρειες μικρασιατικές επαρχίες. Και βέβαια πρέπει να επισημανθεί και η πρώιμη εργασία της Έλλης Παπαδημητρίου με μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν τη μικρασιατική καταστροφή στη δεκαετία του 40.
Οι προφορικές μαρτυρίες ανατέμνουν το βάθος μιας τραυματικής μνήμης, όπου οι ζωντανοί φέρνουν μαζί τους πεθαμένους. Τους κουβαλάνε μέσα σε μια σχέση ενσώματη και συμβιωτική. Αφηγείται η φιλιώσα Ιτανίδου από το Κόλτερε στην έξοδο. Φτάξαμε σιγά σιγά στο Μερσινλί, με 2 μέρες πορεία. Οι σκοτωμένοι που βρίσκονταν εκεί ήταν άλλο πράγμα. 3 βράδια και 2 μέρες ξημερωθήκαμε απάνω σε γυναίκες, παιδιά, γέρους και ζωντανά, σκοτωμένους. Εγώ κοιμήθηκα πάνω σε ένα πελώριο γέρο βρακά πεθαμένο. Τι να κάναμε, πού να πάμε. Παίρναν γυναίκες και άντρες. Τραβήξαμε μια πλάκα και μπήκαμε 3 κορίτσια σε ένα μνήμα. Κάτι γριές μας βοήθησαν και τράβηξαν και ξανασκέπασαν τον τάφο. Στην επόμενη και τελική ενότητα, το ζήτημα της μνήμης σε σχέση με την γενοκτονία. Στον ύστερο 20ο αιώνα, η μικρασιατική και προσφυγική μνήμη συνδέθηκαν πολύ στενά με το ζήτημα της γενοκτονίας. Βέβαια, πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο όρο και μάλιστα δεν έχουν αποφευθεί οι καταχρήσεις του. Ο όρος, όπως ξέρουμε, είναι σχετικά πρόσφατος, ανήκει στο Ράφαελ Λέμκιν. Τα νοήματά του προσδιορίστηκαν από το ακραίο και μοναδικό γεγονός της εβραϊκής γενοκτονίας στη Σοά. Παρόλα αυτά, ακριβώς η υιοθέτηση αυτού του όρου σε σχέση με το μοναδικό και οριακό γεγονός της ΣΟΑ δεν λειτουργήσε αποτελεσματικά πάντα σχετικά με τον ορισμό της γενοκτονίας. Σε ό,τι αφορά την ελληνική περίπτωση, το αίτημα της αναγνώρισης έκανε την εμφάνισή του στη δεκαετία του 60. Τι έγινε όμως παρακάτω? Εκεί που βλέπουμε μια πολύ μεγάλη έκρηξη είναι στη δεκαετία του 1990. Όταν τον Φεβρουάριο του 1994 η Ελληνική Βουλή ψήφισε ομόφωνα υπέρ της αναγνώρισης γενοκτονίας των ποντίων και θεσμοθέτησε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης, ενώ το 1998 το Ελληνικό Κοινοβούλιο καθιέρωσε τη 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του μικρασιατικού ελληνισμού. Δεν θέλω να σταθώ εδώ στις νομικές διαστάσεις αυτού του όρου, γιατί δεν είμαι καθόλου ειδική για να τον κρίνω. Θα παραμείνω όμως στο πεδίο της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης. Όπως έδειξαν ο Εξετζόγλου αλλά και ο Έριχ Σόμπερτ πρόφατα, σημαντικές είναι οι αφηγηματικές διαστάσεις που προσφέρει αυτός ο όρος. Δηλαδή το γεγονός ότι πολιτικοποιούνται κατά κάποιο τρόπο τα τραύματα, αποκτούν έναν πολιτισμικό χαρακτήρα και έτσι η διεκδίκηση της μνήμης είναι μια πολύ ανοιχτή διεκδίκηση. Το γεγονός δηλαδή ότι οι άνθρωποι επιδιώκουν το αίτημα της μοναδικότητας. Στη δεκαετία του 80 όμως αυτό το ζήτημα έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις και έφτασε στην κορύφωσή του στη δεκαετία του 90, νομίζω για 2 λόγους. Καταρχάς η ελληνοτουρκική διαμάχη αποτέλεσε της περίοδου εκείνης, δεκαετίας του 80, αποτέλεσε το κεντρικό πεδίο πάνω στο οποίο ξετυλίχθηκε ο λόγος περί γενοκτονίας. Η έξαρση επίσης στη δεκαετία του 1990 του μακεδονικού ζητήματος δημιούργησε καινούριο χώρο γιατί αναδιέταξε τις μνημονικές κοινότητες, την ανασφάλεια αλλά και την αίσθηση των κινδύνων. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν ευρύτερες εξελίξεις εκείνης της περίοδου, όπως η αναδυόμενη τότε παγκοσμιοποίηση, καθώς επίσης η μαζική μετανάστευση από τις βαλκανικές και ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δημιούργησαν πολλές επιστροφές στην οικειότητα των εθνικών κοινοτήτων και των ταυτοτήτων. Η ελληνική κοινωνία, στην ύστερη μεταπολίτευση, κλήθηκε να αναμετρηθεί εκ νέου με τα τραύματα και την ιστορία της με ιδιαίτερη ένταση. Νομίζω όμως ότι αν υπάρχει ένα καθοριστικό γεγονός που επανέφερε με τέτοια ένταση τη μικρασιατική μνήμη, είναι τα νέα ρεύματα της προσφυγιάς στον ύστερο 20ο αιώνα. Από το 89 με τη διάλυση της τότε Σοβιετικής Ένωσης, άρχισε η έλευση στην Ελλάδα ενός μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ενός κύματος ανθρώπων ελληνικής καταγωγής από τη Ρωσία και ευρύτερα από τις ανατολικές χώρες. Οι κοινότητες αυτές είχαν υποστεί διώξεις ήδη από το 1915, πέρασαν, κατέφυγαν μάλλον στη γειτονική Ρωσία, αλλά δεν έζησαν μια ειρηνική εποχή. Στη Ρώσικη Επανάσταση, στην εκστρατεία της Κριμαίας το 19, στη συνέχεια στη Σταλινική περίοδο, αυτοί οι πληθυσμοί μαζί με άλλες εθνοτικές και εθνικές ομάδες βίωσαν ποικίλες συγκρούσεις και υπέστησαν διωγμούς. Ένα τμήμα αυτών των κοινοτήτων ήρθε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1990.
Αυτό το γεγονός ονομάστηκε παλινόστηση, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα νέο μεγάλο ρεύμα προσφυγιάς. Η τραυματική διάσταση της μικρασιατικής καταστροφής και της εξόδου βιώθηκαν εκ νέου μέσα σε εντελώς νέα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Εν κατακλείδη, η μνήμη δεν στηρίζεται σε μια δεδομένη αντικειμενική πραγματικότητα. Δεν αποτελεί μια διαδικασία παθητικής αποθήκευσης, δεν είναι μια αποθήκη, δεν είναι μια μηχανική ανάκληση του παρελθόντος. Ανασυγκροτεί ενεργά το παρελθόν μέσα από τους σύνθετους μηχανισμούς του παρόντος. Η ένταξη, το τραύμα και η γενοκτονία είναι οι τρεις έννοιες κλειδιά γύρω από τις οποίες διαμορφώθηκε η συλλογική μνήμη για τη μικρασία και την καταστροφή. Το 22 αποτελεί έναν από τους κεντρικούς μνημονικούς τόπους στη σύγχρονη Ελλάδα μαζί με την Επανάσταση του 21 και τον εμφύλιο του 1940. Είναι ένας μνημονικός τόπος μετασχηματιζόμενος που αναδεικνύει τη συνύφαση του παρελθόντος με το παρόν αλλά και την προοπτική του μέλλοντος. Αν όμως υπάρχει μια σταθερά, αυτή είναι η εξής. Η ελληνική εθνική ταυτότητα, η σύγχρονη ελληνική ταυτότητα είναι αναμφισβήτητα και προσφυγική. Με μυριάδες τρόπους, η Ελλάδα του 20ου αιώνα σφραγίστηκε από το γεγονός της καταστροφής, αλλά από εκείνα τα ρεύματα της προσφυγιάς μέσα που βίωσαν τη δίωξη μέσα στα υπάλληλα στρώματα του χρόνου. Για τη μνήμη, που όπου και να την αγγίξεις πονεί, έγραψε με ανυπέρβλητο, νομίζω, τρόπο ένας μικρασιάτης, ο Γιώργος Εφέρης, πολλά χρόνια αργότερα στο ποίημά του «Νοτιάς». Ποιος θα σηκώσει τη θλίψη τούτη από την καρδιά μας? Οι στοχασμοί μας, σαν τις πευκοβελώνες της χτεσινής νεροποντής, στην πόρτα του σπιτιού μας μαζεμένοι και άχρηστοι, θέλουν να χτίσουν ένα πύργο που γκρεμίζει. Μέσα σε τούτα τα χωριά, τα αποδεκατισμένα, πάνω σε αυτό το κάβο ξέσκεπο στο νοτιά. Ποιος θα μας λογαριάσει την απόφαση της λησμονιάς? Ευχαριστώ. Κυρία Γαζή, και εμείς σας ευχαριστούμε. Πολλό δε μάλλον που ολοκληρώσατε με έναν τον κατεξοχήν εκπρόσωπο της γενιάς του 30, που νομίζω ότι, να χρησιμοποιήσω το οξύμορο, χάρη στη μικρασιατική καταστροφή είχαμε και αυτή την έκρηξη, την πολιτιστική και τη γενιά του 30 εν πολλής. Έχουμε στη διάθεσή μας 23 λεπτά και δεν ξέρω αν θέλετε να δευτερολογήσετε, αλλά θα έλεγα και στις φίλες και τους φίλους που μας τιμούν να αξιοποιήσουμε τους εκλεκτούς ιστορικούς αν υπάρχουν ερωτήσεις. Και εγώ, αν μη τι άλλο, θα ήθελα δύο θέματα να θέσω, εάν και κατά πόσο μπορούν να απαντηθούν, το βλέπουμε. Το πρώτο, αυτό που είπατε για το τραύμα και κατά πόσον διαμέσου των γενεών διατηρείται ακόμα αυτή τη στιγμή εν ζωή, και μάλιστα τολμώ να πω ότι τα γεγονότα στην Ουκρανία, δηλαδή η εισβολή του καθεστώτος Πούτιν στην Ουκρανία και αυτή η προσφυγιά ξύνει αυτή την παλιά πληγή. Εγώ έχω μεγαλώσει σε προσφυγικό καταβλισμό και θυμάμαι τη θλίψη και την κατάθλιψη μέσα στην οποία μεγαλώσαμε. Το δεύτερο που θα ήθελα να συζητήσουμε, αν γίνεται, είναι... τώρα, η ιστορία, είπε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Κωστής, ότι δεν επαναλαμβάνεται, και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να την αναθεωρήσουμε και να πάμε με άνομος. Ένα θέμα το οποίο τίθεται είναι τελικά, ήταν ναι τα παράλια, σωστό, ή η Κωνσταντινούπολη? Θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη της ιστορίας, γιατί και αυτό ήταν ένα απότοκο του διαλυσμού και του διχασμού, εάν και εφόσον αλλιώς είχαν έρθει τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε με την ίδια σειρά? Όχι, παρακαλώ. Ελάτε. Θέλετε εσείς? Ελάτε. Ευχαριστώ. Μπορώ να περιοριστώ στο δεύτερο, γιατί το θέμα της μνήμης δεν είναι το φόρτο μου. Οπότε δεν θα ήθελα να κουβεντιάσω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Αυτό που είναι απολύτως σίγουρο, ή τουλάχιστον εγώ το θεωρώ απολύτως σίγουρο, είναι ότι η μικρασιατική εκστρατεία, έτσι όπως την αποφάσισε ο Βενιζέλος, υπήρξε ένα τραγικό λάθος από την πρώτη στιγμή, και ένα τραγικό λάθος για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν υπήρχαν οικονομικές προδιαγραφές για να μπορέσει ο ελληνικός στρατός να παραμείνει στη Μικρά Ασία, να αναλάβει ένα τέτοιο εγχείρημα. Ήδη από τον Μάρτιο του 1919 γνωρίζανε πάρα πολύ καλά ότι το ελληνικό δημόσιο βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο.
Λοιπόν, κάτω, δηλαδή, υπουργός, έχουμε τις επιστολές που στέλνει ο Νεγρεπόντε, ο οποίος είναι υπουργός οικονομικών εκείνη την εποχή, στο Βενιζουέλο και του λέει: δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν μπορούμε να συνάψουμε δάνειο, δεν έχουμε βοήθεια απ' έξω. Αυτά που μας χρωστάνε, δεν μας τα δώσουν. Και τι συνθήκες ήταν με τέτοιο τρόπο διατυπωμένες, ώστε δεν μπορούσαν να τους τα δώσουν. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες αναλαμβάνει ένα κολοσιαίο, κατά τη γνώμη μου, εγχείρημα και δεν μπορώ να το εξηγήσω παρά μόνο χάρη στο, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, στον τυχοδιοκτισμό του Βενιζέλου. Μην το θεωρήσετε αρνητικό αυτό. Το ρυψοκίνδυνο του ανδρός. Ναι, ναι. Του ανδρός, ο οποίος ήταν τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή έπαιρνε αποφάσεις δύσκολες που κανείς άλλος δεν ατολμούσε να τις πάρει. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι επηρεαζόταν πάρα πολύ και από την πολύ μεγάλη πίεση, όπως έχει δείξει ο Σπύρος ο Πλημίδης, που δεχόταν από τις πολλές χιλιάδες μικρασιατών που βρίσκονταν στην Αθήνα, την εποχή εκείνη. Και θέλουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Ένα ακόμα στοιχείο που μπορούμε να πάρουμε υπόψη μας ήταν ενδεχομένως το ότι πίστευε ότι πολύ εύκολα θα κατέβαλε, δεν είχε μπροστά του ένα διαλυμένο στρατό, ένα διαλυμένο κράτος και πίστευε ότι πολύ εύκολα θα μπορούσε να επιβληθεί. Έπεσε σε όλα έξω. Αλλά έχω πάντα την εντύπωση ότι το οικονομικό κομμάτι ήταν το μεγάλο του λάθος. Κυρία Μπότσιο. Όσον αφορά αυτό που είπατε σχετικά με την Κωνσταντινούπολη, έχω την αίσθηση ότι αυτός ήταν ο τελικός στόχος και του Βενιζέλου. Απλώς με τις συνθήκες μέχρι τότε ειρήνης είχε τεθεί σε διεθνές καθεστώς. Αλλά ήλπιζε ότι αν κατόρθωνε να ελέγξει όλη τη Θράκη και τα μικρασιατικά παράλια, θα άνοιγε ο δρόμος στο μέλλον, όταν θα τονούσε η διεθνής διάσταση, η Ελλάδα να έχει την εποπτεία της Κωνσταντινούπολης. Ήταν βέβαια το μεγάλο project εκείνη τη εποχή, το μεγάλο σχέδιο. Έχω πει πολλές φορές ότι το σχέδιο του Βενιζέλου το θεωρώ παράτολμο, αλλά όχι παράλογο. Δύσκολα μπορώ να φανταστώ τον Βενιζέλο να μην παίρνει την απόφαση να το κάνει τη στιγμή που θεωρούσε ότι μπορούσε. Δεν ξέρω αν ήταν τυχοδιοκτισμός ή αν ήταν βολονταρισμός. Όπως βολονταρισμό μπορούμε να προσάψουμε και στο Lloyd George. Δηλαδή πίστευαν ότι αφού το θέλουν θα γίνει. Και πόνταραν, επένδυαν όχι μόνο στην πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και στην πτώση της Ρωσίας. Επομένως, έβλεπα ένα μεγάλο κενό που μπορούσε μέσα σε αυτό το κενό η Ελλάδα να μεγαλώσει και να είναι όχι μόνο διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα εδάφη που υποθαλμιούσε πάντοτε, που είχε συμπαγεί σε ελληνικούς πληθυσμούς, αλλά και ευρύτερα στη Βαλκανική. Τώρα, ο Βενιζέλος είχε μια ηθική υποχρέωση απέναντι στους Μικρασιάτες και στους Έλληνες του Πόντου, γιατί δεν είναι μόνο οι Μικρασιάτες, μένουμε σε εκείνους, αλλά είναι και άλλοι, και της Ανατολικής Θράκης βέβαια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη ιδέα που είχε διαπνεύσει το έθνος για πάρα πολλές δεκαετίες τους κρατούσε Έλληνες. Δηλαδή, γενιές μετά από γενιές γεννιόντουσαν και πέθαιναν και έμεναν Έλληνες περιμένοντας, προσδοκώντας να ενταχθούν κάποτε σε αυτό που θα λέγαμε διευρυμένο ελληνικό κράτος. Και επίσης ήταν πολύ εκτεθειμένοι στα αντίπεινα. Κάθε φορά που γινόταν μια κρίση μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Ελλάδας, ήταν οι πρώτοι πληθυσμοί που την πλήρωναν. Άρα δεν είχε πολλές επιλογές. Εκτός αν γινόταν μια ανταλλαγή, αν πάμε στο what if της ιστορίας, υποχρεωτική ανταλλαγή χωρίς πόλεμο. Δηλαδή έφταναν σε αυτό το σημείο πολύ πολιτισμένα να αποφασίσουν κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ζούμε σε μια πολιτισμένη εποχή, δεν είναι αγγελικά πλασμένος ο κόσμος και δύσκολα θα το αποφάσισαν τότε. Ο Βενιζέλος το είχε σκεφτεί αυτό για τους Έλληνες της Ανατολικής Θράκης στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το εγκατέλειψε όμως μετά, γιατί μάλλον πριν τον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο, γιατί ξέσπασε ο πόλεμος και ο διχασμός. Αλλά θεωρούσε ότι αυτή είναι μια επιλογή που θα μπορούσε να γίνει, γιατί οι μειονότητες στα Βαλκάνια είναι μπερδεμένες παντού και υπάρχουν αμοιβές εξαρτήσεις μεταξύ των εθνών. Δεν περίμενε ότι θα χρειαστεί να το κάνει αυτό στις συνθήκες που έγιναν της σφαγής. Βέβαια, ο Βενιζέλος πιστεύω επίσης ότι δύσκολα δεν θα έβλεπε τις αλλαγές στο διεθνές πλαίσιο. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένας πρωταγωνιστής στη μικρασιατική καταστροφή, που δεν είναι άνθρωπος. Είναι μια ιδέα και λέγεται εθνικός διχασμός. Δηλαδή, θεωρώ ότι η νομιμοποίηση που είχε ο Βενιζέλος να πάρει πίσω αυτά που είχε υποσχεθεί ότι θα δώσει ήταν μεγαλύτερη από αυτή που είχαν οι αντιβενιζελικές κυβερνήσεις που ήρθαν μετά από αυτόν, χωρίς να είναι κρίσιμες. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Ριζά, απόλυτα οι εκλογές του 1920. Μπορούσε όμως να δώσει εκείνα που να πάρει εκείνα που είχε δώσει, που δεν μπορούσαν να το κάνουν οι αντιβενιζελικές κυβερνήσεις. Και έτσι δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα είχε γίνει εάν, αλλά ο Βενιζέλος
πήρε μια πολύ παράτολμη απόφαση, αλλά μετά όταν άλλαξαν τα πράγματα θα μπορούσε και να την αναστείλει, γιατί πράγματι για να μπορέσει να ελέγξει τα παράλια έπρεπε να πάει πολύ βαθιά ο ελληνικός στρατός. Και εκεί πια υπήρχε και μαλική αντίσταση που δεν ήταν εκεί το 20, την άνοιξη του 20, αλλά ήταν εκεί την άνοιξη του 21. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο είχαν ανατραπεί όλα τα δεδομένα. Όσον αφορά τη μνήμη, δεν θέλω να προσθέσω πολλά, η κυρία Γαζή θα πει πολύ περισσότερα. Μου θύμισε πάρα πολλά με τα βιβλία που ανέφερε. Και εγώ έχει τύχει να ζήσω με μικρασιάτες πρόσφυγες. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι μιλούσαν πάρα πολύ. Ήταν γυναικείες, μονογονεϊκές οικογένειες, πάρα πολλές. Έβγαιναν το απόγευμα και λέγαν τον πόνο τους, και αυτό άμβλινε το πάθημά τους. Και επίσης, παράλληλα με την προσπάθεια να επιβιώσουν και να μπουν στην ελληνική κοινωνία, διέγνωσα και μία ανάγκη να περάσουν από τη μια γενιά στην άλλη στην αποδοχή. Γιατί τους πήρε πολύ περισσότερες δεκαετίες από αυτό που λέμε προσφυγή ή αποκατάσταση για να γίνουν αποδεκτοί ως πρώτης κατηγορίας Έλληνες σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό είναι κάτι που αφορά και εμάς σαν τραύμα, δηλαδή και εκείνους που δεν ήμασταν πρόσφυγες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζα. Ναι. Το ερώτημα εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό την εικασία. Αυτό το διάστημα από το 18 ως το 20 δεν τέθηκε ποτέ το ζήτημα διαζευτικά αν η Ελλάδα μπορεί να προτιμήσει δηλαδή την Κωνσταντινούπολη ή τη Σμύρνη. Υπήρξε μία περίπτωση τον Απρίλιο του 1919 όπου επειδή πρόκειται για μια προφανή επιλογή το να παραχωρηθεί η Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα και να μείνει η Μικρά Ασία στο τουρκικό κράτος που πρόκειται να διαδεχτεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το θέτουν δύο χαμηλόβαθμοι διπλωμάτες, ο Νίκολσον και ο Τόιμπι. Αυτή η υπόθεση αρχίζει να παίρνει το δρόμο της ιεραρχίας. Φτάνει στο γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας. Σταματάει εκεί όμως γιατί μεσολαβεί η εντολή που δίνει το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο στην Ελλάδα να καταλάβει την Σμύρνη και την ενδοχώρα της. Και αυτό είναι μια κατεξοχήν πολιτική του Λόιντ Τζόρτζ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος συμβουλεύει τον Βενιζέλο να κατευθυνθεί εκεί με την ελπίδα ότι σε ένα απότερο χρόνο θα μπορέσει να φτάσει και στην Κωνσταντινούπολη. Μια δεύτερη φορά που ίσως είχε περισσότερες ελπίδες ήταν τέλος του 19, στο πλαίσιο μιας αγγλογαλλικής συνάντησης, όπου οι Γάλλοι αυτή τη φορά επιμένουν σε αυτή την προφανή επιλογή. Είναι οι τελευταίες μέρες του Κλεμανσό στην εξουσία. Να παραχωρηθεί η Κωνσταντινούπολη, να φύγουν οι Τούρκοι από την Κωνσταντινούπολη και να αποσυρθούν ενδεχομένως οι Έλληνες από την Μικρά Ασία. Είναι όμως πολύ χαρακτηριστικό ότι απαντούν οι Βρετανοί σε αυτή την υπόθεση. Ότι ο Βενιζέλος έχει δεσμευτεί πια εκεί. Ότι από πολιτική άποψη η επαναχώρηση είναι αδύνατη. Και νομίζω από αυτή την υπόθεση είναι μια μη ρεαλιστική ανταλλαγή απόψεων. Το Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο απέρριψε αυτή την γαλλική πρόταση, γιατί υπήρξε ο φόβος ότι θα μπορούσε να ξεσηκώσει την αντίδραση των μουσουλμανικών πληθυσμών στις Ινδίες, δηλαδή η υποχρεωτική αποχώρηση του Σουλτάνου, ο οποίος ήταν και θρησκευτικός ηγέτης των μουσουλμάνων όλου του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ακριβώς αυτή η παρατήρηση είναι σημαντική. Από τη στιγμή που η Ελλάδα πήγε εκεί, είτε επρόκειτο για τον Βενιζέλο, είτε για τους διαδόχους του, που πράγματι ήταν μικρότερου διαμετρήματος, η απαγκίστρωση ήταν αδύνατη. Και ήταν αδύνατη για δύο λόγους. Το ζήτημα προέκυπτε από μια διεθνή συνθήκη και δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, ακόμα και από μια διεθνή συνθήκη που είναι ένα σκέτο χαρτί για την ώρα, πώς μπορεί ένα κράτος να παραιτηθεί. Και το δεύτερο αφορά το μικρασιατικό πληθυσμό. Εμπεριέχει ένα πολιτικό κόστος η αποχώρηση. Το 1920, το 1921, ακόμα και στις αρχές του 1922. Το οποίο αμφιβάλλω αν μπορούσε να επομιστεί ακόμα και ο Βενιζέλος. Συνεπώς πιστεύω και εγώ ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο δεν επρόκειτο να αναλυφθεί. Δεν το λέω τόσο με την εκ των υστέρων γνώση που έχουμε οι ιστορικοί. Το λέω γιατί υπήρχαν και τότε αυτές οι αντιλήψεις και δεν επικράτησαν στην δημόσια συζήτηση, δεν επικράτησαν στο μηχανισμό διαμόρφωσης της πολιτικής. Και ήταν ατυχές ότι δεν επικράτησαν. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γαζή. Ναι. Για αυτό που ρωτήσατε, κυρία Φλάση, σε σχέση με τα τραύματα, εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω για τα ατομικά τραύματα, γιατί αυτά ανήκουν σε άλλες ειδικότητες, αλλά τώρα για αυτό που λέμε ιστορικά τραύματα ή πολιτισμικά τραύματα, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και το βλέπουμε πολύ έντονα, νομίζω, στην περίπτωση της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτό που μπορεί να συμβαίνει σε ένα επίπεδο πολιτικών ηγεσιών ή επίσημης πολιτικής δεν βιώνεται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο από τους ανθρώπους. Και μπορεί για αυτούς η ιστορία να έχει κάτι τελείως διαφορετικό. Χωρίς να λέω ότι είναι πιο σημαντικό ή λιγότερο σημαντικό, έχει τη δική της σημασία για αυτούς και για αυτές. Μ' αρέσει σε αυτό το επίπεδο των ιστορικών τραυμάτων κάτι που λέει, νομίζω, ένας ιστορικός, ο Ντόμινικ Λακάπρα, που έχει μελετήσει τα ιστορικά τραύματα, ότι ο πρώτος δρόμος για την επούλωσή τους είναι το να μάθεις να ζεις με την απώλεια χωρίς την απουσία. Mm. Δηλαδή το να μπορείς να μιλήσεις γι' αυτά, κάπου να γίνεις ορατός. Και κατά τη γνώμη μου, αυτή η διαδικασία της ένταξης των μικρασιατών, το να μιλήσουμε γι' αυτά και το να ενταχθούμε μέσα στην ελληνική κοινωνία, με τη δουλειά μας, με την εργασία μας κτλ., είναι μια πρακτική κατά κάποιο τρόπο επούλωσης. Και ένα δεύτερο στοιχείο που νομίζω ότι έχει σημασία και στην ιστορική εκπαίδευση, γιατί η ελληνική ιστορία είναι και μια ιστορία τραυμάτων και εμφυλίων, και δηλαδή έχει. Νομίζω ότι είναι και το να μεταφερθεί κανείς από το βάρος των συναισθημάτων στη διαδικασία του αναστοχασμού της γνώσης. Να μπορεί δηλαδή να κάνει αυτή τη γέφυρα που έχει να κάνει, θα έλεγα, και με την εκπαίδευση, το να μπορέσει να κατανοήσει και την ιστορία ως ένα γνωστικό εγχείρημα. Εκεί, όχι για να εξαιρέσει τη δική του υποκειμενικότητα, αλλά και να την εντάξει μέσα σε μια συλλογική πορεία. Οπότε πιστεύω πως αυτές οι δύο διαστάσεις είναι σημαντικές και τις ξαναβλέπουμε να ξανάρχονται και τώρα, διότι ξανανοίγονται σε υπόθεση της Ουκρανίας με τον πόλεμο. Νομίζω ότι ξανά άνοιξε και ένα κομμάτι ελληνικής ιστορικής εμπειρίας που έχει να κάνει με τις κοινότητες των Ελλήνων που ζούσαν εκεί, με την εκστρατεία στην Ουκρανία το 19, με τις διώξεις των πληθυσμών, και αυτό ξαναφέρνει πάρα πολλά στρώματα ιστορικής εμπειρίας στο προσκήνιο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε 6 λεπτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το ακροατήριο. Θα ήθελα εγώ να κλείσω με μια γενικού τύπου ερώτηση. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε την ιστορία? Και το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, το πώς διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία. Θα ήθελα μια σύντομη τοποθέτηση, αν έχετε την καλοσύνη. Έχουμε 6 λεπτά, γιατί θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων για αυτό το μάθημα σήμερα εδώ. Κύριε Κωστή. Ξέρω την αντίδρασή σας. Εγώ θα σας έλεγα ότι καταρχάς δεν τη μαθαίνουμε. Ως εκ τούτου δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να τη μαθαίνουμε. Είναι μια διανοητική άσκηση, η οποία μπορεί να αρέσει σε κάποιους, σε κάποιους άλλους δεν αρέσει. Δηλαδή στους περισσότερους δεν αρέσει, τη βρίσκουν βαρετή, γιατί δεν έχουν καν υπόψη τους τι είναι αυτό για το οποίο μιλάμε. Ως εκ τούτου νομίζω ότι και προϊόντος του χρόνου έχω την ύψη ότι αυτό θα επιδεινώνεται. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να μαθαίνουμε την ιστορία, φτάνει να μην την επικαλούμαστε. Αυτό είναι το... Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να επικαλούμαστε την ιστορία, νομίζω ότι από εκεί και πέρα μπαίνουν άλλοι παράγοντες, τους οποίους θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας, κάποιοι κανόνες του παιχνιδιού και τους οποίους ποτέ δεν θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας. Ειδικά στην Ελλάδα, νομίζω ότι όλοι θεωρούν ότι ξέρουν ιστορία, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κανένας δεν ξέρει ιστορία. Θλιβερή πραγματικότητα. Κυρία Μπότσιου. Θα έλεγα ότι πρέπει να μαθαίνουμε ιστορία για τρεις λόγους. Για τη γνώση, ιστορία σημαίνει γνώση, για να λαμβάνουμε αποφάσεις με γνώση, γνώση συναισθημάτων και rational choice, όπως λέμε στα ελληνικά, και ορθολογισμού, και τρίτον για να καταλαβαίνουμε τους άλλους. Γιατί όταν μαθαίνουμε ιστορία, μαθαίνουμε να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Τώρα, πώς διδάσκεται ιστορία, θα ευχόμουν να διδάσκεται από ιστορικούς και όχι παρεμφερός από κάποιους κοντινούς κλάδους που δεν είναι πάντα κοντινοί. Θα έλεγα επίσης και θα το έλεγα και σε όλους τους ομοτέχνους και στον εαυτό μου ότι η ιστορία πρέπει να είναι ωραία, να συναρπάζει, να λέει πράγματα που είναι χρήσιμα για τη ζωή των ανθρώπων, ούτως ώστε να την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Και ότι
Πιστεύω ότι υπάρχει μια προσπάθεια να μάθουμε την ιστορία, γιατί η ιστορία σημαίνει επίσης ταυτότητα. Άρα, όταν κάποιος θέλει να κουμπίσει πάνω στην ταυτότητά του και να την καταλάβει, δεν μπορεί παρά να περάσει και μέσα από την ιστορική γνώση. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ριζά. Νομίζω, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, όπως με έλκυσε, είναι ένας τρόπος να βλέπεις τα πράγματα. Και αυτός ο τρόπος βασίζεται σε ένα εμπειρικό υλικό. Κοιτάς προς τα πίσω και κοιτάς τη μεταβολή των πραγμάτων. Το κάνεις με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι εκ προημίου αφηρημένη η προσέγγισή σου για να προσπαθήσεις να δοκιμάσεις την ισχύ θεωριών ή οτιδήποτε. Δουλεύεις αντίστροφα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να είναι τεχνικό, δεν μπορεί να είναι ουδέτερο. Ο καθένας θα αναζητήσει στο παρελθόν αυτά που πιστεύει ότι επιβεβαιώνουν τις αντιλήψεις του, τις αξίες του, ενδεχομένως και τις προδιαγεγραμμένες απόψεις του. Νομίζω παρόλα αυτά, παρότι θεωρούμε απογοητευτικό τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία, παρά αυτό το γεγονός πάντως, νομίζω ότι η σχολική ιστορία έχει ένα εξαιρετικά ισχυρό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Ισιόδοξο. Προκαταλήψεις, αντιλήψεις, όχι πάντα. Γιατί σε αρκετές περιπτώσεις μαθαίνουμε αρκετά πράγματα με τρόπο αβασάνιστο, με τρόπο δογματικό. Και στο ζήτημα αυτό η εκπαίδευση πρέπει να γίνει πολύ πιο φιλελεύθερη και πολύ πιο πειραματική. Και λιγότερο αποσπασματική. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κυρία Γαζή. Πρώτη κατά αλφαβητική σειρά, τελευταία στο λόγο, θα ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, τώρα αν πρέπει να τη μαθαίνουμε την ιστορία, δεν το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να τη μαθαίνουμε την ιστορία. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι, τουλάχιστον όπως στο δικό μου το μυαλό, γιατί αξίζει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιστορική γνώση, το να τη δεις μέσα από την προοπτική αυτή της κατάκτησης ενός γνωστικού εγχειρήματος, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθεις εξ αρχής και να κατανοείς την ιστορία, όχι ως κάτι που είναι απλό, αλλά ως κάτι που είναι πολύπλοκο. Ότι πρέπει να μάθεις να σκέφτεσαι πολύπλοκα. Και ότι αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, διανοητική περιπέτεια. Στο δεύτερο επίπεδο, που επίσης είναι και αυτό σημαντικό, αν δεν μπορείς ή δεν θέλεις, ή αν πρέπει παράλληλα να τη βλέπεις ως ένα ταυτωτικό αφήγημα. Και εκεί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσεις να κατανοείς την ιστορία όχι μόνο μέσα από την ταυτωτική αφήγηση της κοινότητάς του αυτού σου, του έθνου σου, αλλά επίσης ως μια άσκηση στην ετερότητα. Δηλαδή, για να μάθεις την ιστορία, πρέπει με κάποιο τρόπο για να την καταλάβεις, πρέπει να ακούσεις και τις φωνές των άλλων. Πρέπει να μάθεις να μιλάς πολλές ξένες γλώσσες, σας έλεγα σε εισαγωγικά. Οπότε νομίζω ότι ναι, αξίζει τον κόπο να τη μαθαίνουμε και να την κατανοούμε την ιστορία. Γιατί πραγματικά και πολύπλοκη είναι και ενδιαφέρουσα και συναρπαστική. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Νομίζω ο Λαμαρτίνος το είχε πει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι η ιστορία δεν μας διδάσκει μόνο το παρελθόν, αλλά και το μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων, τον κύριο Κωστή, την κυρία Μπότσιου, τον κύριο Ριζά, την κυρία Γαζή. Να ευχαριστήσουμε και πάλι το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και τον κύριο Σημεών Τσομόκο που μας έδωσαν την ευκαιρία να ανταμώσουμε και, επιτρέψτε μου να πω, να διαφωτιστούμε ιστορικά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε.